Καλησπέρα σε όλους. Δεν πρέπει να είναι τόσο κόσμο, είναι αλήθεια. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ας ξεκινήσουμε απευθείας, τώρα μην αργούμε. Καταρχάς, αν και τους περισσότερους τώρα πρέπει να κάτσω να τους κοιτάξω, με ξέρουν οι περισσότεροι, αλλά να ξεκινήσουμε με το ποιος είστε, κύριε. Εντάξει, εγώ είμαι φοιτητής ιατρικής, τέταρτο έτος. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα, εδώ και 3-4 χρόνια το μελετάω, το συζητάω. Με ενδιαφέρει πολύ προσωπικά. Νομίζω όλους μας ενδιαφέρει, το θέλουμε είτε όχι. Και αυτό βασικά είναι ο λόγος κύριος που με κάλεσε και ο Ραφαήλ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς που ξεκινήσω και πω οτιδήποτε. Οπότε αυτό είμαι. Δεν είμαι κάποιος ειδικός πάνω στο ζήτημα. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από εσάς από κάτω μπορεί να σηκωθείτε να πείτε πολύ ωραία πράγματα, καλύτερα από αυτά που θα πω. Απλά ίσως ήταν ωραίο να τα δούμε λίγο οργανωμένα κάποια ζητήματα. Η ομιλία έχει και κάποιο φιλοσοφικό έτσι, περιεχόμενο, οπότε θα το πάμε αργά-αργά σε κάποια σημεία. Και ας ξεκινήσουμε απευθείας, λοιπόν, να μην καθυστερήσουμε. Θέλω να ξεκινήσω με ένα quote που θέλω να μας μείνει, θα το χρησιμοποιήσουμε σε λίγο. Λέει, «Ω ζωή μου, είσαι το μέτρο που οφείλω να αγαπήσω με όλες μου τις δυνάμεις. Και αν ακόμα δεν είμαι άξιος να σε αγαπήσω όσο πρέπει, τουλάχιστον έχω ζωηρό πόθο να σε αγαπήσω όσο χρωστάω και οφείλω». Δεν το εξηγώ. Να το θυμάστε, θα το χρησιμοποιήσουμε σε λίγο. Λοιπόν, και μπαίνουμε απευθείας. Το πρώτο ζήτημα, εννοείται, όταν μιλάμε για έρωτα που μας αφορά, είναι η προσωπική σχέση του καθενός. Έτσι. Το προσωπικό ταξίδι του λέμε καθενός, πολύ σύντομα ποιο είναι και εννοείται πάρα πολύ γενικά. Εντάξει, δεν μπορώ να πω για όλους τους ανθρώπους. Ο καθένας προσωπικά πάει διαφορετικά στο ζήτημα. Αλλά γενικά νομίζω οι περισσότεροι από εμάς. Θέλω να κινούμε, ελπίζω να μην υπάρχει θέμα. Ωραία. Γενικά νομίζω οι περισσότεροι από εμάς, οι πρώτες μας επαφές είναι μέσα από αυτές τις ταινίες. Και θα μου πείτε, πού κολλάνε αυτές τις ταινίες τώρα για τον έρωτα, θα μας πεις, ότι όλες αυτές τις ταινίες έχουν μέσα το στοιχείο του έρωτα. Όλες αυτές τις ταινίες υπάρχει ο πρωταγωνιστής, ο οποίος έχει κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον μέσα στις ταινίες. Αυτό εντάξει, όταν το βλέπαμε εμείς στην νηπιαγωγείο, εγώ θυμάμαι στην νηπιαγωγείο ότι τον Ταρζάν την έβλεπα 3 φορές τη μέρα την ταινία. Όταν την έβλεπα, δεν ήξερα ακριβώς τι είναι αυτό που συμβαίνει με τον Ταρζάν ή με τον Ηρακλή. Μου άρεσε αυτό που έβλεπα, αλλά εντάξει, δεν με απασχολούσε και πολύ. Απλά θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, και προσωπικά μέσα στην νηπιαγωγείο μου άρεσε μια κοπέλα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό. Αλλά απλά όλες οι κοπέλες μου σπάγαν τα νεύρα και μια μου άρεσε λίγο. Δεν ήξερα τι είναι, την αγάπαγα, έτσι λέγαμε. Την αγαπάω. Και στο δημοτικό μετά, βέβαια μετά. Τέλος πάντων, θα το πούμε. Αλλά πάντως, όπως και να έχει, νομίζω σε όλα τα παιδιά, είδατε και προσωπικά, από τον νηπιαγωγείο αρχίζει λίγο να μας διαμορφώνεται η πρώτη αυτή αντίληψη του έρωτα. Έτσι διαμορφώνεται λοιπόν η πρώτη εντύπωση ενός αγανού παραμυθένιου έρωτα. Έτσι έχουμε στο μυαλό μια πριγκίπισσα και ένας πρίγκιπας μαζί, βλέπουμε και τους γονείς μας αγαπημένοι, μια ζωή, να παντρευτούμε, να κάνουμε οικογένεια. Αυτή είναι η εντύπωση που έχουμε συνήθως στην νηπιαγωγείο για τον έρωτα. Μετά αυτό αλλάζει λίγο, αυτή η εντύπωση. Καθώς μπαίνουμε στην εφηβεία, όπως λέμε. Εκεί πέρα γίνεται αρκετά διαφορετική αντίληψη για την έρωτα, νομίζω, γιατί μπαίνει μια σημαντική έννοια που λέγεται γενετήσια ορμή. Η γενετήσια ορμή είναι η έλξη του ανθρώπου, η ορμή του για σεξουαλική ικανοποίηση, τα λέγαμε. Η ορμή του προς το άλλο φύλο, η ορμή του για οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή. Αυτό μπαίνει με τη λίμπιντο, όπως την έλεγε ο Φρόιντ, την ονόμασε την έννοια, μπαίνει κατά την εφηβεία και η εντύπωσή μας αυτή αλλάζει. Ο παραμυθένιος έρωτας αλλάζει μορφή στην εφηβεία και μετασχηματίζεται πλήρως μέχρι τα φοιτητικά χρόνια, που θα δούμε σε λίγο. Η αναζήτηση του άλλου φύλου αποσκοπεί κυρίως στην ικανοποίηση των φυσικών σεξουαλικών ορμών του ατόμου, έτσι, τη λίμπιντο. Αν και ο Φρόιντ είπε πολλά για τη λίμπιντο, άλλη συζήτηση. Αυτή επίσης θέλουμε να την κάνουμε προσωπικά. Γενικά έχει άδικο σε πολλά, αλλά είναι αυτός που όρισε την έννοια με τον τρόπο που τον αναγνωρίζουμε σήμερα. Και έτσι ξεκινάει το λεγόμενο σεξουαλικό ταξίδι του ατόμου. Είναι πολύ cringe αυτή η έννοια, νομίζω. Αλλά έτσι τη λένε και στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, το σεξουαλικό σου ταξίδι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Βάζω ένα σχόλιο γιατί δεν κρατιόμουν, αν και θέλω να είμαι λίγο αντικειμενικό τουλάχιστον στην αρχή. Υπό την καθοδήγηση ποιου ξεκινάει το σεξουαλικό ταξίδι, αυτό που λέει. Σε κάτι έρευνες, δεν το έβαλα τελικά στη διαφάνεια, απλά σε κάτι έρευνες είδα ότι στην Αμερική λέει το 50% των 18χρονων έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή. Όταν το πω σε κάποιον, μου λέει λίγο, δεν είναι. Φαίνεται λίγο, αλλά είναι πολύ. Γιατί μετά, όπως και να έχει, είτε στο γυμνάσιο ή στο λύκειο ξεκινάει η σεξουαλική ζωή, είτε όχι, έρχεται μετά η φοιτητική ζωή. Μην πιάσεις παιδί λυκείου να το πεις για φοιτητική ζωή. Φοιτητική ζωή, ναι, ρε, εσύ. Πρέπει να πάω με 200 γυναίκες,
Πρέπει να έχω σχέσεις σίγουρα, δεν γίνεται να μην έχει σχέσεις να είσαι φοιτητής, έτσι. Δηλαδή, στη φοιτητική ζωή είναι γενικά ταυτισμένη, θα λέγαμε, με ένα πράγμα. Με τη συλλογή εμπειριών. Και είναι πάντα αυτή η έννοια συγκεκριμένα. Να μάθεις εμπειρίες. Πρέπει να μάθεις να δεις τι θέλεις, να μάθεις πράγματα, να δεις τι σου αρέσει. Είναι ταυτισμένο αυτό το πράγμα μαζί, η συλλογή εμπειριών. Και όταν λέμε εμπειριών, δεν εννοούμε να πάω ταξίδια συνήθως, εννοούμε σεξουαλικών εμπειριών. Έτσι. Είναι ταυτισμένα από τα πράγματα με τη φοιτητική ζωή. Γενικά θα λέγαμε ότι η φοιτητική ζωή είναι μια περίοδος δοκιμής και καλοπέρασης. Πιάστε τώρα 100 παιδιά της ηλικίου και ρωτήστε τι είναι για σένα η φοιτητική ζωή. Αυτό θα σου πούνε, δεν μιλάμε βλακίες. Είναι αυτό το πράγμα, το πολύ ωραίο, το ανεξάρτητο, το περνάω καλά, το πάμε πολλούς. Εντάξει, το βλέπουμε νομίζω από τα παιδιά, από τους φοιτητές στις ηλικίες αυτές. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δώσουμε κάτι. Δεν είναι όλα ότι είναι χήμα και ό,τι να είναι, γιατί μέσα από όλα αυτά μπορεί να ομολογήσει κανείς ότι αναζητάει το γνήσιο έρωτα. Ενώ μη λέμε τώρα, βλέπουμε, αυτοί πάνε όλοι στα κλαμπ και περνάνε καλά και δεν ξέρουν. Δεν είναι έτσι γενικά. Και από έρευνες, επειδή διάβασα και πολλές έρευνες το θέμα, για να μην λέμε ότι να είναι. Τα παιδιά, όλοι οι φοιτητές, δήλωναν ότι θέλουν, ρε παιδί μου, αυτό το γνήσιο έρωτα, αυτή την ωραία τη σχέση που θα διαρκέσει. Τα θέλουν αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι κανείς δεν το βρίσκει στη φοιτητική ζωή. Σχεδόν. Πόσες σχέσεις φοιτητών πρώτου, δεύτερου έτους κρατάνε, πόσες σχέσεις καταλήγουν κάπου. Οι περισσότερες, μάλλον, λήγουν, τσακωμοί, ο πρώην μου, η πρώην μου και τα σχετικά. Αυτές εδώ οι καταστάσεις. Είναι καταστάσεις που αν τις δείξει οποιονδήποτε τις δείξει ένα φοιτητή, ανεξαρτήτως του πώς ζει, μπορεί να ζει όπως να είναι, θέλει να τις βιώσει αυτά τα πράγματα. Θα δούμε μετά για αυτά τα πράγματα, δεν τα σχολιάζω ακόμα. Πάντως να τις βιώσει θέλει. Όπως και να έχει, μέσα από τα φοιτητικά χρόνια, μέσα από όλες τις εμπειρίες, τη συλλογή εμπειριών, καταλήγει όσο πιο συγκεντρωτικά μπορώ να το πω, ο λεγόμενος σύγχρονος μετέωρος νέος. Αυτή είναι η έννοια που νομίζω είναι η κατάλληλη για να περιγράψει την κατάσταση του σύγχρονου νέου. Εννοείται είναι πολύ γενικό αυτό, έτσι δεν μπορώ να το καλύψω όλους τους νέους πώς είναι. Παρ' όλα αυτά, μέσα από τη φοιτητική ζωή, της φοιτητικής και της μεταφοιτητικής ζωής, οι νέοι συνήθως χαρακτηρίζονται από αυτά τα στοιχεία. Πρώτο, έχουν πολλές σεξουαλικές εμπειρίες, συνήθως με πολλά άτομα. Συνήθως. Δεύτερον, έχουν ερωτικές απογοητεύσεις με ανεξίτηλες ουλές. Έχουν το λεγόμενο ερωτικό φορτίο του καθενός. Λέει ο άλλος: έχω περάσει 3 χρόνια σχέση, άλλος 2 χρόνια σχέση. Πάντως υπάρχει το λεγόμενο ερωτικό φορτίο, όπως και να έχει. Όταν περνάς μια σχέση μετά από κάποια χρόνια, αυτό σου μένει. Κανείς δεν λέει το ξεπέρασα φουλ. Κάτι σου μένει για το άλλο άτομο. Τρίτο, το γνωστό αναζητάνε τον έρωτα μέσα από δοκιμές. Η δοκιμή που λέει, δηλαδή πρέπει να βγεις με κάποιον, πρέπει να κάνετε σεξ, μετά να δεις αν ταιριάζουμε, εντάξει δεν ταιριάζουμε τελικά, άστο, επόμενος, να δούμε μετά. Υπάρχει και το Tinder πλέον, τα διευκολύνει τα πράγματα πολύ. Εντάξει, αναζήτηση έρωτα μέσα από δοκιμές. Και γενικά αλλεπάλληλες σχέσεις χωρίς σαφή στόχο, σου λέει περνάμε καλά. Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς που καταλήγει, εντάξει δεν είμαστε να παντρευτούμε, είμαι 24, θα παντρευτώ, όχι. Καλά περνάμε, θα δούμε που θα πάει, μωρέ, τώρα καλά είναι. Και ο γάμος, αν μιλήσει για γάμο, ο γάμος είναι κάτι πολύ μακρινό που θα προκύψει μετά από μακροχρόνια σχέση και από συγκατοίκηση. Σου λέει: θα δούμε. Ωραία, αν βρω κάποιο άτομο και ταιριάξουμε και είμαστε 5-6 χρόνια μαζί και συγκατοικήσουμε και εδώ εντάξει, μπορεί να παντρευτώ. Αυτές είναι καταστάσεις σε πολύ γενικές γραμμές που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο άνθρωπο, στην ελληνική κοινωνία τουλάχιστον, επειδή έχω κάνει πολλές συζητήσεις με πολλά άτομα. Αυτά είναι το συνολικό έτσι. Ψυχοδιάγραμμα, δεν ξέρω πώς το πω, που έχω βγάλει για τους νέους στη σύγχρονη κοινωνία. Δεν ισχύουν για όλους όλα, αλλά νομίζω ότι όλοι κυμαίνονται πάνω κάτω σε αυτό το πλαίσιο, έτσι. Για μένα, κάνω ένα σχολιάκι εδώ, είναι λίγο μίζερη αυτή η ζωή. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο μίζερο προσωπικά. Αλλά θα το δούμε σε λίγο. Προτού πούμε γιατί είναι μίζερο, κατά τη δικιά μου γνώμη, τι είναι στραφά με αυτό, πρέπει να δούμε λίγο πώς διαμορφώθηκε ο έρωτας στην κοινωνία. Η κοινωνία. Και ο έρωτας. Γιατί οι νέοι δεν είμαι ένα προσωπικό άτομο μόνος μου, επηρεάζομαι εννοείται από το κοινωνικό σύνολο. Έχω γράψει μια δύσκολη λέξη κάτω, αυτή εδώ. Μετανεωτερικότητας. Η μετανεωτερικότητα ή μεταμοντερνισμός. Θέλω να. Δεν θα κάνω τέτοια γιατί είναι λίγο λες και μας αμφιθέατρο, αλλά θέλω να σηκώσω χέρι από περιέργεια όσοι έχουν ακούσει αυτή την έννοια. Τη λέξη μετανεωτερικότητα ή μεταμοντερνισμός. Όσοι την έχουν ακούσει. Α, εντάξει, οκ. Okay. Και θέλω μισό, μην τα κατεβάσετε. Κάτι στα ψηλά. Θέλω να τα κρατήσουν ψηλά όσοι μπορούν να την ορίσουν αυτήν την έννοια. Ρε Ραφαήλ, αν δεν μπορείς εσύ, ρε φίλε. Εδώ έχω βάλει την εξήγηση από το κείμενο του Ραφαήλ, για το λέω. Λοιπόν, η μετανεωτερικότητα, ο μεταμοντερνισμός, γι' αυτό λέω μπαίνουμε λίγο φιλοσοφικά. Κάποιες πράγματα πρέπει να τα ξέρουμε.
είναι ένα σύνθετο πολιτισμικό και κοινωνικό φαινόμενο που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Η εποχή μας, σύμφωνα με τους διανοητές, είναι η εποχή της μετανεωτερικότητας ή του μεταμοντερνισμού. Ο μοντερνισμός ξεκινάει με τη βιομηχανική επανάσταση, περίπου το 1910-1920, και περίπου στα τέλη του 20ου αιώνα μπαίνουμε στο μεταμοντερνισμό ή τη μετανεωτερικότητα. Έχω έναν δύσκολο ορισμό τώρα που είναι από το κείμενο του Ραφαήλ. Θα τον εξηγήσουμε. Λοιπόν, ο μεταμοντερνισμός φιλοσοφικά απορρίπτει κάθε αξίωση περί διατυπώσεως θεωριών, διδασκαλιών, ιδεών και προσταγμάτων που προβάλλουν μία αλήθεια καθολικής ισχύως, την οποία αντιλαμβάνεται ως πρόθεση εξουσίας. Σου λέει, δεν υπάρχει καθολική αλήθεια. Θα δείτε ότι όσο λέω τον ορισμό, θα καταλαβαίνουμε όλοι, πιστεύω, πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν σήμερα. Αντιθέτως, η μετανεωτερικότητα συλλαμβάνει τον κόσμο ως ένα ρευστό και χαώδες πεδίο, το οποίο στερείται κάθε αντικειμενικού θεμελίου, διαμέσου του οποίου μπορούμε να το γνωρίσουμε. Έτσι, κάθε νόημα είναι υποκειμενικό, σχετικό και κειμενόμενο. Τι σημαίνει αυτό? Σου λέει, δεν υπάρχει κάτι που να είναι αντικειμενικά αληθές. Η αλήθεια είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από το ίδιο το άτομο, όπως και η ταυτότητα του ατόμου που θα δούμε σε λίγο. Τι είναι αυτή η βλακία που έχω βάλει εδώ πέρα? Έχω γράψει και μέσα στο φιλοσόφο, όποιον τον ενδιαφέρει. Τα πάντα είναι τέχνη. Αυτό για τη μετανεωτερικότητα είναι έργο τέχνης. Δεν μπορώ εγώ να πω την βλακία, γιατί μπορεί κάποιος άλλος, ο Γιάννης εδώ, να μου πει: όχι, είναι φοβερό. Γιατί συμβολίζει, ας σκεφτούμε κάτι τώρα, του πώς η κοινωνία μας είναι καταπιεσμένη με ένα ζελοτέιπ και σαπίζει όπως σαπίζει μπανάνα. Ω, φοβερό, φίλε. Είναι τέχνη, άρα. Αυτό είναι η μετανεωτερικότητα. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορώ εγώ να πω και να ισχύει, επειδή είναι η δικιά μου αλήθεια. Καταλαβαίνουμε πολλά για τα διάφορα που συμβαίνουν σήμερα με τις δικές μου αλήθειες και τα σχετικά. Οπότε αυτό έχει προκύψει και από την τέχνη. Όπως και αυτό το έργο, δεν ξέρω, εμένα δεν μου αρέσει αυτό, είναι έργο της μετανεωτερικότητας, και αυτό το έργο και αυτό το έργο. Και συνεχίζει. Έτσι, κάθε λόγος που εγείρει δεσμευτικότητα πέραν του ίδιου του υποκειμένου που το αρθρώνει, υποκρύπτει σε τελική ανάλυση μια εξουσιαστική πρόθεση χειραγωγήσεως όσων την αποδέχονται και αποκλεισμού όσων την απορρίπτουν. Δηλαδή, αν εγώ όμως σου πω ότι ξέρεις τι, αυτό που λες δεν ισχύει, δεν μπορώ να το πω, γιατί είναι δικιά σου αλήθεια. Αυτό είναι από το κείμενο του Ραφαήλ. Όποιος θέλει να δει περισσότερο γι' αυτό μπορεί να το διαβάσει. Ο κύριος εκφραστής φιλοσοφικά του μεταμοντερνισμού είναι αυτός ο κύριος. Ο Μισελ Φουκό. Ο Μισελ Φουκό τι είπε? Είπε ότι η ταυτότητα του κάθε ατόμου πρέπει να την προσδιορίζει στο κάθε άτομο αποκλειστικά με δικά του κριτήρια. Δηλαδή, δεν υπάρχει έθνος, δεν υπάρχει φυλή, δεν υπάρχει θρησκεία. Αν εσύ μου πεις ότι εγώ είμαι άσπρος, με καταπιέζει. Γιατί εγώ επέλεξα να είμαι άσπρος. Όχι, μπορεί να μην είμαι άσπρος. Αν μου πεις ότι είμαι άντρας, όχι, δεν είμαι άντρας, γιατί που το ξέρεις. Με δεσμεύεις, είσαι φασίστας, όπως έλεγε συγκεκριμένα και ο Μισελ Φουκό. Ο Μισελ Φουκό είναι ο φιλόσοφος των ρευστών χρόνων. Είναι η εποχή που μας χαρακτηρίζει σήμερα. Δηλαδή ότι όλα είναι εντάξει από τη στιγμή που το ίδιο το άτομο τα επιλέγει. Αυτό είναι ο κόσμος που ζούμε. Αυτό είναι οι διανοητές, έτσι χαρακτηρίζουν την εποχή που ζούμε, την εποχή της μετανεωτερικότητας. Όλα είναι ρευστά, δεν υπάρχουν ταυτότητες. Η ταυτότητά μου είναι ό,τι ορίζω εγώ. Το πρόβλημα είναι ότι με όλες αυτές τις θεωρίες, βγήκανε στα τέλη του 20ου αιώνα, γιατί ήθελε ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος. Σου λέει, δεν θέλω τίποτα να με περιορίζει. Έτσι, από τη στιγμή που εγώ ορίζω κάτι, θέλω να είμαι ελεύθερος. Το αποτέλεσμα αυτών, ποιο ήταν όμως? Αντί ο άνθρωπος να γίνει ελεύθερος, καταλήξαμε μάλλον κάπως έτσι. Οι λεγόμενοι άνθρωποι φούσκες. Τι είναι οι άνθρωποι φούσκες? Είναι ότι ο κάθε άνθρωπος κλείνεται στη δικιά του φούσκα, έτσι προστατευμένος από τους εξωτερικούς, και έχοντας ως αρχηγό, ως Θεό, θα λέγαμε, τον αρχισμό του, μπορεί ο ίδιος να ορίζει τα πάντα για τον εαυτό του. Δεν χρειάζεται εγώ να έχω επικοινωνία με τον άλλον, η επικοινωνία με τον άλλον με καταπιέζει. Οποιαδήποτε σχέση με το άλλο άτομο με καταπιέζει, επειδή ορίζει μια ταυτότητα σε μένα, την οποία δεν θέλω να έχω ενδεχομένως. Έτσι, ο άνθρωπος φούσκα λοιπόν είναι ο άνθρωπος της μετανεωτερικότητας. Μπορείτε να διαβάσετε πολλά λόγια αυτά στον φιλόσοφο τον Κρεάτη τον Χαν, ο οποίος τον αλλοεί πάρα πολύ. Έτσι, και μοναδικά κριτήρια του ανθρώπου σήμερα είναι οι επιθυμίες του, έτσι, οι καταναλωτικές του επιθυμίες κυρίως, και η ταυτότητά του ορίζεται από τον ίδιο. Και εγώ δεν μπορώ να πω κάτι για τη δικιά σου ταυτότητα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, για να μπούμε λίγο, γιατί νομίζω ξέφυγα, δεν ξέφυγα όμως, μέσα στο πλαίσιο μετανεωτερικότητας ξαφνικά. Περίπου στη δεκαετία του 60 εμφανίζεται η λεγόμενη σεξουαλική απελευθέρωση. Η σεξουαλική απελευθέρωση ξεκίνησε τα βήματά της μαζί με την εποχή της μετανεωτερικότητας, περίπου στη δεκαετία του 60, που θα πούμε τι συνέβη τη δεκαετία του 60, έτσι. Η σεξουαλική απελευθέρωση, σύμφωνα με τους διανοητές και πάλι, πλέον έχει πάρει τη μορφή, θα λέγαμε, μιας θρησκείας. Το παράδοξο είναι ότι ενώ οι άνθρωποι λένε ότι όχι, εγώ δεν θέλω θρησκεία να με καταπιέζει, δεν θέλω τίποτα, επειδή βλέπουν ότι δεν μπορώ, ρε φίλε, εγώ μόνος μου
να αντέξω την τόσο μοναξιά, πρέπει αναγκαστικά να υπάγομαι σε ένα άλλο σύνολο ανθρώπων. Το σύνολο αυτών των ανθρώπων, δεν το καταλαβαίνω ότι είναι μέρος, είναι η θρησκεία της σεξουαλικής ελευθερίας. Ποιοι είναι οι πυλώνες της θρησκείας της σεξουαλικής ελευθερίας? Πρώτον, απόλυτη θεότητα είναι η σεξουαλικότητα του ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί κανείς να πει οτιδήποτε για τη σεξουαλικότητά μου, για το πώς προσδιορίζομαι, για το τι θέλω να κάνω. Αυτή είναι η θεότητά μου, έτσι. Δεύτερο, όλες οι σεξουαλικές τάσεις είναι αποδεκτές και αναμφισβήτητες. Οτιδήποτε. Θέλω εγώ να μ' αρέσουν οι πόρτες. Εντάξει. Είσαι φούσκα σου, δεν μπορώ εγώ να σου πω κάτι, έτσι. Παρ' όλα αυτά, είδαν μετά γύρω στο 2018 ότι αυτό είναι λίγο παρανοϊκό, το κατάλαβαν και οι ίδιοι. Γιατί σου λέει ναι, ρε, εσύ, αλλά αν πάει κάποιος να με βιάσει, και αυτό θα μπορούσε να είναι μια σεξουαλική τάση, οπότε δεν βγαίνει. Οπότε με το Me Too προέκυψε ένας κανόνας στη θρησκεία αυτή, για να μπορεί έτσι να έχει κάποια θεμέλια, που είναι ότι μοναδικός κανόνας είναι η συγκατάθεση. Αν δώσεις consent, εντάξει, τότε όλα είναι εντάξει. Από τη στιγμή που δίνεις consent, είναι εντάξει. Θέλετε να ντύνεστε σκύλοι και να κυκλοφορείτε στους δρόμους, εντάξει, αφού αυτό θέλετε. Τι, δεν με πειράζει εμένα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο προέκυψε και η πολύ ισχυρή φιλοσοφικά άποψη που λένε, που είναι τραγική βασικά στην πραγματικότητα, του εσένα τι σε νοιάζει. Εντάξει, οκ, αν που δεν με νοιάζει, μην το σχολιάσω. Το εσένα τι σε νοιάζει λοιπόν, τι κάνει ο καθένας. Αυτό είναι όλο αποτέλεσμα της κοινωνίας της μετανεωτερικότητας. Δεν πρέπει να με νοιάζει τι κάνει ο άλλος. Ο κάθε άνθρωπος είναι η φούσκα του και κάνει ό,τι θέλει. Έτσι. Τι έγινε λοιπόν τη δεκαετία του 60 με την θρησκεία αυτή της σεξουαλικής ελευθερίας? Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε με μία από τις μεγαλύτερες δημιουργίες της ανθρωπότητας. Ξέρετε ποια είναι αυτή? Οι διανοητές λένε ότι είναι στα τόσο μεγάλη ανακάλυψη όσο η βόμβα υδρογόνου. Είναι η ανακάλυψη του birth control pill ή των αντισυλληπτικών. Τα αντισυλληπτικά εφευρέθηκαν τη δεκαετία του 60. Και γιατί είναι τόσο μεγάλη ανακάλυψη? Γιατί για πρώτη φορά δόθηκε στις γυναίκες η ελευθερία να έχουν στα χέρια τους το αναπαραγωγικό τους δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για πρώτη φορά μπορούσαν και οι ίδιες οι γυναίκες, το οποίο δεν το είχαν τόσα χρόνια, να προβούν στη σεξουαλική πράξη, χωρίς όμως το μεγάλο χρέος, τη μεγάλη ευθύνη που είχαν γι' αυτό, επειδή πάντα υπήρχε κίνδυνο του να μείνει έγκυος. Δεν ήταν. Οπότε αναγκαστικά, όλους τους αιώνες που είχε αναπτυχθεί οι άνθρωποι, η γυναίκα ήταν το πιο συγκρατημένο φύλο, γιατί ήξερε τον κίνδυνο της ανεύθυνης σεξουαλικής ζωής. Ποτέ δεν μπορούσε η ίδια γυναίκα να ελέγξει το αν θα μείνει έγκυος ή όχι. Αυτό εξαρτάταν πάντα από τον άντρα. Οπότε οι γυναίκες είχαν εξελιχθεί, θα λέγαμε, τόσα χρόνια στους πολιτισμούς και ήταν πάντα πιο συγκρατημένες, οι πιο συνετές, είχαν τη σύνεση σε αυτό το κομμάτι. Ξαφνικά με τα αντισυλληπτικά, σου λέει, ξέρεις τι, μπορείς να μην είσαι συνετή πια σε αυτό το κομμάτι. Πάρε το χαπ και ζήσε όπως θες. Ταυτόχρονα με αυτό υπήρχαν και τα νέο φεμινιστικά κινήματα, οπότε σου λέει ότι, ξέρεις τι, θέλουμε να είμαστε ίδιες με τους άντρες. Οπότε θα γίνουμε ισοπεδωτικά ίδιες με τους άντρες. Οπότε θέλουμε και εμείς να ζούμε σεξουαλικά όπως οι άντρες. Όπως θα δείτε στην εικόνα, αυτό τους άντρες δεν τους χάλασε σε καμία περίπτωση. Σου λέει τέλεια. Αυτό που τόσο καιρό θέλαμε τώρα, το θέλουν και οι γυναίκες, μπορούν να το κάνουν. Και έτσι περίπου στη δεκαετία του 60, με τη σεξουαλική απελευθέρωση και με τους χίπηδες, τότε είναι και χίπηδες, έτσι, προκύπτουν και το γυναικείο φύλο αρχίζει να μιμείται τη συμπεριφορά των αντρών στη σεξουαλική ζωή, το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και προκύπτει έτσι μια νέα αντίληψη στην ανθρωπότητα για τον έρωτα. Αυτή η αντίληψη υπήρχε, αλλά ποτέ δεν ήταν κοινώς αποδεκτή. Ποια είναι αυτή η αντίληψη? Αυτή την αντίληψη τη λένε μηχανιστική αντίληψη του έρωτα. Είναι η αντίληψη που έχουμε για τον έρωτα σήμερα. Σκεφτείτε το όσο τη διαβάζω. Τι είναι? Ο έρωτας, το σεξ, είναι μια σωματική τάση, μια απαραίτητη μηχανική διαδικασία του ανθρώπινου σώματος, όπως η ενούρηση και η αφόδευση, με την οποία αποβάλλονται κάποιοι περιττοί για τον οργανισμό χυμοί. Αυτό είναι κάτι πρέπει να γίνεται, είναι απαραίτητο, έτσι. Ταυτόχρονα, λόγω της εκστατικής φύσης του, είναι ένα μέσο εκτόνωσης και διασκέδασης υπό οποιοδήποτε πλαίσιο, χωρίς να έχει κάποια μεγαλύτερη βαρύτητα ως πράξη. Αυτό είναι που αρχίζει να επικρατεί στην κοινωνία και αυτή είναι η αντίληψη που επικρατεί σήμερα στην κοινωνία για τον έρωτα και το σεξ. Αυτό ακριβώς είναι η αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, είναι κάτι απαραίτητο, είναι κάτι που πρέπει να το κάνουν. Γίνεται να μην το κάνουν, δεν γίνεται. Έτσι, δεν έχει κάποια μεγαλύτερη βαρύτητα. Βέβαια, αν είσαι με το κατάλληλο άτομο, μπορεί να έχει, θα σου πούνε κάποιοι που είναι ίσως πιο ψαγμένοι. Αλλά είναι μια διασκέδαση. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάτι σημαντικό, κάτι πρέπει να το κάνω, απαραίτητο. Η βαρύτητα που είχε τόσο καιρό, την οποία τη βαρύτητα συνήθως το γυναικείο φύλο την κρατούσε, επειδή ήξερε την ίδια τη βαρύτητα, την αξία που έχει πράξει,
ξαφνικά χάθηκε. Βέβαια, για να μην παρεξηγηθώ, δεν φταίνουν οι γυναίκες γι' αυτό, εννοείται. Έτσι, ήταν κάτι αναπόφευκτο με την ανακάλυψη των αντισυλληπτικών. Ταυτόχρονα, βασικά όχι ταυτόχρονα, σταδιακά λοιπόν, όταν αρχίζει να επικρατεί αυτή η άποψη στην κοινωνία, που πρώτη φορά επικρατεί μαζικά στην κοινωνία αυτή η άποψη, ποτέ δεν υπήρχε σε τέτοιο βαθμό, αρχίζουν να εμφανίζονται και οι νέες μορφές έρωτα. Έτσι. Για παράδειγμα, casual dating. Σου λέει, έχω βάλει το Tinder, που λένε επίσης ότι είναι μια από τις τεράστιες ανακαλύψεις του 21ου αιώνα. Σου λέει, έλεγε ένας που άκουγα, λέει, πλέον μπορείς πιο γρήγορα να βρεις ένα άτομο να κάνει σεξ παρά να παραγγείλεις πίτσα. Γίνεται πιο γρήγορο με το Tinder. Είχαν κάνει ένα τεστ και μπορείς σε 7 λεπτά λέει, να βρεις κάποιον. Έτσι, casual dating. Σου λέει, βρήκα εδώ και ένα πράγμα εδώ που σου λέει, κανόνες του casual dating. Σου λέει, keep it simple, να έχεις τα όρια σου, μην περιμένεις πολλά, δοκίμασε πράγματα. Εντάξει, casual dating σου λέει, βγαίνω, περνάω καλά, αφού είπαμε τι είναι ο έρωτας έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, τι, okay. Άλλο, το hookup culture. Έχω βάλει εδώ κάτι έρευνες. Διάβασα πολλές έρευνες για το hookup culture και είδα κάτι τραγικά βίντεο του Vibrator. Μου βγήκαν τα μάτια, δεν μπορούσα να το δω ολόκληρο, να σου πω την αλήθεια, γιατί μου πιάσει η καρδιά μου. Ήθελα να βάλω ένα στην παρουσίαση και λέω, δεν θα του δώσω το view. Το hookup culture τι είναι, ότι βγαίνει ένα βράδυ και λες: εντάξει, εγώ θέλω να περάσω καλά, οπότε θα κοιμηθώ απλά με κάποιον. Εντάξει, σιγά το πράγμα. Αφού είπαμε δεν έχει άλλη βαρύτητα. Ο έρωτας είναι κάτι αναγκαστικό. Θέλω να περάσω καλά. Θέλεις να περάσεις καλά. Εντάξει, πού είναι το θέμα. Το ορίσαμε τι είναι. Έχω εδώ κάποια από τις έρευνες που λέει ότι. Που είχαν γίνει στην Αμερική σε πολλούς φοιτητές και λέει ότι 75% των φοιτητών κάνουν hookup τουλάχιστον μία φορά. Κάποιοι λέει κάνουν περισσότερο από 10 φορές. Και λέει το 50% αφορά αλκοόλ. Νομίζω είναι παραπάνω πλέον. Αυτό είναι του 18. Είδα και μια έρευνα του 22 που έλεγε το 65% περίπου των hookups είναι από επίρρεια αλκοόλ. Έχει ένα ενδιαφέρον. Όλα αυτά έτσι στο πλαίσιο της σεξουαλικής απελευθέρωσης του νέου ορισμού του έρωτα. Open relationships. Εδώ ο πιο τραγικός άνθρωπος της χρονιάς, ο Will Smith. Όποιος θέλει να διαβάσει τι πέρασε ο άνθρωπος καημένος, ήθελε να το παίξει αυτός προοδευτικός. Του λέει εδώ η τζάντα, θυμάμαι πώς προφέρεται, δεν ξέρω. Του λέει, θες να έχουμε open relationship. Αυτός λέει, ναι μωρέ, εντάξει. Δείτε που είναι τώρα, δεν λέω παραπάνω. Open relationship σημαίνει ότι η σχέση μας είναι ανοιχτή. Δηλαδή ότι εγώ μπορώ να έχω και άλλους συντρόφους παράλληλα με σένα. Και εννοείται πορνογραφία και sex work. Τα οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, θεωρώ, υπήρχαν πάντα, για πρώτη φορά είναι τόσο απενοχοποιημένα όσο σήμερα. Μάλιστα, στο πλαίσιο των νέων φεμινιστικών κινημάτων, είναι πολύ έτσι, υπέρμαχες του sex work και η ελευθερία των γυναικών και είναι και αυτή η δουλειά. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό μέρος. Και είναι και η πορνογραφία πλέον, παλιά θα ντρεπόταν κανείς να το πει. Πλέον όχι, μωρέ, εντάξει. Μέρος, γι' αυτό είπαμε τι είναι ο έρωτας έτσι κι αλλιώς, και αυτό μέρος της ζωής είναι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν ξέρω, εμένα από όλα αυτά προσωπικά μου δημιουργείται μια απορία. Νομίζω και εσάς το έχετε παρακολουθήσει τώρα. Που εγώ όσο έχω μπορέσει, δεν έχω διατυπώσει κάποια άποψη για αυτά. Αυτά είναι πράγματα που ισχύουν. Δεν είναι δικές μου απόψεις. Είναι αυτά που λένε οι διανοητές. Είναι αυτά που έχουν καταλήξει άνθρωποι πολύ πιο σοφοί από εμάς. Ότι είναι αυτά που συμβαίνουν για τη θρησκεία της σεξουαλικής απελευθέρωσης, για τον ορισμό του σεξ σήμερα. Νομίζω ένα προβληματισμό έχουμε όλοι στο μυαλό με όλα αυτά. Είναι πού είναι ο έρωτας μέσα σε όλα αυτά. Δεν ξέρω. Έχουμε όλοι κάποια άλλη αντίληψη. Παρ' όλα αυτά, όπως το ορίσαμε, δεν μπορεί κανείς να μου πει ότι είναι λάθος αυτά, γιατί εντάξει, περνάνε καλά. Αλλά προτού πούμε πού είναι ο έρωτας, νομίζω πρέπει να δούμε τι είναι ο έρωτας πρώτα. Θα βάλω ένα βιντεάκι, το οποίο είναι από ερωτήσεις που είχαμε κάνει με τον φιλοσόφο στον δρόμο. Θα δω λίγο τον ήχο μόνο. Ναι, πιστεύω ότι είναι πιο πολύ συνέστημα, γιατί θα δω κάποια συνέστημα στο παιδί μας. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχεις καθαρίσει ακόμα στο μυαλό μου, το τι είναι. Έχω καταλάβει ότι δεν είναι έρωτας, αλλά να μιλήσει τοξικός και μονικός με τον άλλο για να μπορεί να είναι μέρος της ζωής σου και να μην είναι η ζωή σου. Πολύ ενδιαφέρον αυτό πιστεύω. Δεν μπορώ να ξέρω, πιστεύω ο Βίος και αν μπορώ να ξέρω. Δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργο. Με έφερε όμως για κάτι που δεν ξέρω. Είναι ένα συνέστημα που το νιώθεις όταν θες να είσαι συνέχεια μαζί με τον άλλο, νοιάζει τον άλλο. Δεν είναι απλά ένα ενθουσιασμό που θα φύγει σε λίγο καιρό. Είναι ένα συνέστημα πάρα πολύ ωραίο, αλλά από ένα σημείο και μετά σου γίνεται και τρόπο ζωή, να το πω. Δηλαδή, δεν είναι λίγο στο δικό σα συμφάκι, να είσαι με αυτό το συγκεκριμένο άτομο. Είναι όλα πολύ ωραία, πολύ τέλεια. Δεν θα το πω ότι είναι απλά μόνο ένα συνέστημα. Γίνεται λίγο από τον τρόπο ζωή και όλο αυτό και να πηγαίνει πολύ καλά. Το συνηθίζει κιόλα τι είναι. Είναι η έλξη κάποιου προ όλου του τομεί, όλε τι απόψει, την εμφάνιση, το χαρακτήρα που μπορούν να σε ελκύσουν σε κάποιον, αλλά
πιστεύω ο τρόπος του που εκφράζεται κυρίως μετράει περισσότερο για να αρχίσεις να έχεις συναισθήματα για κάποιον. Ένα είδος ασφάλεια, θέλω να τον δω περισσότερο κατά άλλο άτομο, ας πούμε, αν τον έχω ανάγκη, είναι πάντα δίπλα μου, και είναι η ασφάλεια που αισθάνεται. Ποιοι χασκογελάνε. Να πω ότι απλά οι κοπέλες τυχαίνει και σταματάνε περισσότερο. Δεν είναι ότι πήγα σε όλες τις κοπελίτσες και τις ρώτησα αυτήν την ερώτηση. Όντως, ρωτήστε τον Άρη που είναι εδώ. Απλά κάθε φορά τα αγόρια δεν θέλουν. Είχαμε και ένα αγόρι. Δεν είναι ότι επέλεξε συγκεκριμένα τις κοπέλες και πήγα εσένα να ρωτήσω. Εντάξει, αυτό. Θα δείτε το βίντεο στο. Ευχαριστώ τον Άρη που φτιάξε το βίντεο αυτό. Το έβαλε. Είπαν διάφορες απαντήσεις τα παιδιά. Είπαν κάποιοι είπαν συνέστημα. Κάποια κοπέλα ενδιαφέρουσα με το ότι είναι ασφάλεια, αλλά είπαν διάφορες απαντήσεις. Γενικά πιστεύω ότι αν πάρουμε και από εδώ ένα γκάλωπ και πάρω από εσάς και περάσω το μικρόφωνο σε πολλά άτομα, δεν θα μου απαντήσετε τόσο εύκολα τι είναι, επειδή εγώ τόσο καιρό που ετοιμάζω το θέμα, που και που το πέταγα στη συζήτηση, έτσι, οι μάγκες μου, εσείς νομίζετε, οι απαντήσεις που πήρα περίπου εδώ κειμένονταν. Είναι κάτι πολύ δύσκολο να πούμε ακριβώς τι είναι ο έρωτας. Οπότε, επειδή δεν μπορώ να το κάνω εγώ σίγουρα, θα δούμε τα λόγια των σοφών για το τι είναι ο έρωτας. Να δούμε και μετά να δούμε και λίγο αν αυτά που συμβαίνουν σήμερα είναι κακά, είναι λάθος, μπορεί και να μην είναι. Εντάξει. Εννοεί τα περισσότερα για τον έρωτα την είχε γράψει ο Πλάτωνας. Έτσι. Οπότε ας δούμε λίγο τι έλεγε ο ίδιος ο Πλάτωνας. Ο έρωτας κατά τον Πλάτωνα. Λέει, ο έρωτας δεν είναι απλώς η έλξη που νιώθουμε προς ένα άλλο άτομο, αλλά είναι και ένας δρόμος προς την ψυχική και πνευματική εξέλιξη. Ο έρωτας λειτουργεί ως κίνητρο για την ανάπτυξη της ψυχής και την επίτευξη της αληθινής γνώσης και σοφίας. Ο έρωτας, αυτά είναι από ανάλυση πάνω στον λόγο του Πλάτωνα. Επίσης, είναι ο καλύτερος ορισμός που έχουμε βρει για τον έρωτα, την έχει δώσει ο Πλάτωνας, έτσι, γι' αυτό και τον αναφέρουμε εδώ. Ο έρωτας ξεκινάει σαν μία έλξη για ένα ωραίο πρόσωπο, εννοείται, μέσα από το οποίο γνωρίζει ο άνθρωπος την ωραιότητα γενικά. Ο γνήσιος έρωτας δεν γίνεται μία σχέση που αποκλείει τους άλλους, αλλά γίνεται το πέρασμα μέσα από το οποίο ο εραστής συναντά ολόκληρο το ανθρώπινο γένος και ολόκληρη τη δημιουργία. Μαθαίνει να θεωρεί το κάλος της ψυχής άξιο μεγαλύτερου τιμής από το κάλος το σωματικό και στη συνέχεια ανακαλύπτει και εκτιμά το κάλος της σοφίας και της πνευματικής δημιουργίας. Η απόλυτη ερωτική διαδικασία συνίσταται ακριβώς στο να αρχίζεις με τα ωραία εδώ κάτω και να φέρεσαι ανερχόμενος διαρκώς προς το απόλυτο κάλος. Αυτό είναι πολύ και ο Πλάτωνας για τον έρωτα. Νομίζω είναι συγκλονιστική η εξήγηση που δίνει και μοναδική. Δηλαδή αυτό δεν, νομίζω, δεν ξέρω αν το έχει πει κάποιος άλλος. Λέει ότι είναι το να αρχίσεις με τα ωραία εδώ κάτω, φέρεσαι ανερχόμενος διαρκώς προς το απόλυτο κάλος. Τι είπε πρακτικά ο Πλάτωνας. Ο έρωτας λέει είναι ένα μυστήριο. Θα το εξηγήσω εγώ με πολύ απλή λόγια, πώς το καταλαβαίνω και πώς από αυτά που έχω διαβάσει καταλαβαίνω τον έρωτα. Ο έρωτας είναι ένα μυστήριο, σίγουρα. Οπότε από αυτό απευθείας με απαλλάσσει λίγο από να τον γνωρίσει, γιατί απλά λέω είναι μυστήριο, εντάξει, το γλιτώσαμε. Θα πούμε λίγο κάποιες ιδιότητες του μυστήριου αυτού. Είναι ένα μυστήριο. Το πρώτο μυστήριο μεγάλο είναι το μυστήριο της έλξης με ένα άλλο άτομο. Είσαι στον δρόμο, βλέπεις ένα ενδιαφέρον πρόσωπο, σου αρέσει. Τώρα αυτό και αυτό όμως το απάντησε ο Πλάτωνας. Τώρα αν σε ρωτήσω, αν πεις δεν ξέρω γιατί μου αρέσει, είναι ωραία. Κάποιος άλλος πιο ψαγμένος σου πει εντάξει, μίλησα και μου άρεσε και ο χαρακτήρας της. Είναι ένα μυστήριο πάντως το γιατί σ' αρέσει κάποιος. Πολλοί λένε ερωτεύτηκα το λάθος άτομο, δεν ξέρω τι έγινε. Ο Πλάτωνας τι λέει ότι είναι η έλξη. Υπάρχει λέει το λεγόμενο δαιμονικόν. Δεν έχει να κάνει με τους δαίμονες και το διάβολο, καμία σχέση. Στην αρχαία Ελλάδα ο δαίμονας ήταν ο Θεός, έτσι. Τι είναι το δαιμονικόν. Το δαιμονικόν είναι η πνοή του Θεού στον άνθρωπο, η τάση του ανθρώπου για πραγμάτωση του σκοπού της ύπαρξεώς του. Κάτι που υπερβαίνει τη συνείδηση και το ασυνείδητο. Ούτε το ασυνείδητο είναι. Πολλοί λένε είναι ασυνείδητος ο έρωτας που ερωτεύεσαι. Είναι κάτι παραπάνω και από το ασυνείδητο. Αποτελεί βαθύτατη έκφραση της ψυχής του. Μπορεί να είναι δημιουργικό ή καταστρεπτικό. Και ο ενάρωτος άνθρωπος το αφομοιώνει και το κατευθύνει προς το ύψος το καλό. Τι είναι αυτό τώρα, είναι λίγο δύσκολο νομίζω να το ορίσουμε. Είναι αυτό που θα λέγαμε. Πώς ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι στο Β' Παγκόσμιο, ας πούμε, τους έλεγαν. Υπήρχε η ταινία Hidden Life. Του έλεγαν, ωραία, απλά παίζουμε, ξέρω εγώ, ότι υποστηρίζει το Χίτλερ και να μην το πιστεύει και θα είμαστε όλα κομπλέ. Και αυτό έλεγε, μα δεν μπορώ να το πω αυτό.
Έλεγε δεν. Ούτε ρε παιδί μου να το πω έτσι σε κάποιου μάρτυρε που λέμε ότι του έλεγαν, ξέρω εγώ, απανήσει τον Χριστό, απλά πε το μου και θα σε αφήσω ελεύθερο. Τι έλεγαν, δεν μπορώ να τον απανηθώ τον Χριστό. Αυτή το δαιμονικό του, όπω λέμε, είχε ταυτιστεί τόσο πολύ με την αλήθεια, τόσο πολύ προ μια ιδέα, που δεν μπορούσε να το παραφούνε. Είναι η γενικότερη ορμή του ανθρώπου προ τα κάτι, που δεν είναι ούτε ασυνείδητο, ούτε συνειδητό. Είναι όλη μου η ορμή. Για παράδειγμα, θα λέγαμε το δαιμονικό είναι ότι αν είσαι, ας πούμε, με τη γυναίκα σου ή με τον άντρα σου, αν κάποιος την πυροβολήσει, όπως έχουμε δει στις ταινίες, θα βουτήξει να φας τη σφαίρα. Δεν είναι ότι το σκέφτηκες. Ούτε ενστικτόδες είναι. Είναι ότι όλη σου η παρουσία έχει διαμορφωθεί μέσα από τη ζωή σου και μέσα από όσα έχετε περάσει στην αγάπη για αυτήν. Το δαιμονικό σου είναι ταυτισμένο με τον έρωτα για αυτήν. Αυτό εδώ είναι ακριβώς που μας σωθεί, λέει ο Πλάτωνας, και νομίζω είναι πολύ εύστοχη η τοποθέτηση, στο μας σωθεί να μας αρέσει ένα άτομο. Οκ. Okay. Με το μυστήριο της έλεξης έχει το μυστήριο του άλλου. Ο άλλος είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε ως κάτι ξένο, κάτι μακρινό, έτσι, ένα άλλο άτομο, και ξαφνικά για κάποιο λόγο αρχίζει να μας αρέσει, και καθώς περνάει ο καιρός, το μυστήριο του άλλου θέλουμε να το αποκαλύψουμε. Βλέπεις π.χ. ένα ωραίο πρόσωπο. Κάτι σε έλεγε, έχει και ωραίο χαμόγελο ενδεχομένως. Θέλεις να το ανακαλύψεις αυτό το μυστήριο του. Τι είσαι εσύ που βλέπω. Και αρχίζεις σταδιακά να γνωρίζεις, έτσι, τα διάφορα ενδιαφέροντα. Σταδιακά, βλέπεις τον τρόπο που ντύνεται, το τι του αρέσει προσωπικά, το πώς σκέφτεται και γενικότερα τους στόχους του. Αυτό είναι το πρώτο, έτσι, το πρώτο κίνηση που κάνει κανείς, η πρώτη ενεργητική διαδικασία για να γνωρίσει τον άλλον, που παρουσιάζει σαν κάτι μακρινό, αλλά θέλω να ανακαλύψω τι υπάρχει πίσω από αυτό το πρόσωπο. Βέβαια, δεν θέλω να μείνω πολύ εδώ, γι' αυτό και το έχω βάλει. Αν μείνει εδώ το στάδιο του έρωτα, είναι ο λεγόμενος μονόπλευρος ανεκπλήρωτος έρωτας. Είναι μια από τις πιο επώδυνες καταστάσεις, νομίζω, που υπάρχουν στο ανθρώπινο βίωμα. Όσοι το έχουν περάσει, έχουν γράψει τα καλύτερα λογοτεχνικά βιβλία και τα πιο ωραία quotes, τα στενάχωρα που διαβάζουμε. Και είναι κάτι που δεν ξέρω πώς το ξεπερνάει κανείς, όντως. Θα καταλάβουμε μετά γιατί είναι τόσο επώδυνο, δεν θέλω να μείνω παραπάνω. Αλλά είναι σίγουρα κάτι πάρα πολύ βαρύ. Το να πας στη γνωριμία του άλλου χωρίς να νιώσεις την ανταπόδοση. Και αυτό γιατί ο έρωτας, αυτό το έκανα καιρό να το καταλάβω και με κάποιες συζητήσεις το κατάλαβα. Ο έρωτας είναι κάτι το αμοιβαίο. Ο έρωτας έχει το στοιχείο της αμοιβαιότητας. Δεν μπορείς να είσαι ερωτευμένος με κάποιον που δεν είναι ερωτευμένος μαζί σου. Αυτό είναι ένας προθάλαμος και γι' αυτό λέμε ανεκπλήρωτος έρωτας. Είναι κάτι πιο πίσω, πριν το βίωμα του έρωτα. Το βίωμα του έρωτα είναι αμοιβαίο. Όπως εγώ ανακαλύπτω εσένα, εσύ ανακαλύπτεις εμένα. Έτσι. Και τότε λέμε ότι ξεκινάει ο έρωτας, ο ειλικρινής. Μένει λοιπόν το μυστήριο του άλλου, τον οποίο σταδιακά γνωρίζω. Έχω βάλει ένα φοβερό εδώ quote που είχε πει ο Χέγκελ, ο μεγάλος φιλόσοφος. Λέει, η πραγματική ουσία της αγάπης είναι να εγκαταλείπει κανείς τη συνείδηση του εαυτού του, να αφήνεται να ξεχαστεί μέσα σε έναν άλλον εαυτό, είχε πει ότι είναι ο έρωτας. Δηλαδή ότι εγώ αφήνω τον εαυτό μου για να γνωρίσω εσένα και εσύ αφήνεις τον εαυτό σου για να γνωρίσεις εμένα. Αυτή η διαδικασία είναι που λέμε ότι ο άνθρωπος σταδιακά γνωρίζει τον κόσμο του άλλου και ο άλλος γνωρίζει τον δικό του κόσμο. Σταδιακά θα λέγαμε μπαίνουμε ολόκληροι μέσα από τον έρωτα σε ένα ολοκένουργιο βίωμα του εαυτού. Αλλά αυτό προϋποθέτει να ξεχαστείς τον άλλον εαυτό και να εγκαταλείψεις τον εαυτό σου. Όπως ο ένας βγαίνει για να γνωρίσει τον άλλον, έτσι και ο άλλος βγαίνει για να γνωρίσει τον άλλον. Ένα φοβερό quote του φιλόσοφου Φιτσίνο του 15ου αιώνα. Λέει, καθώς σε αγαπώ και με αγαπάς και εσύ, ανακαλύπτω ξανά τον εαυτό μου σε σένα που με σκέφτεσαι και ανακτώ το είναι μου, αφού προηγουμένως παραδόθηκα σε σένα που με διατηρείς στη ζωή. Ορίζοντας έτσι τον έρωτα. Νομίζω είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει. Λέει ότι εγώ χάνω στην ουσία τον εαυτό μου για να βρω εσένα, εσύ χάνεις τον εαυτό σου για να βρεις εμένα, αλλά αυτό είναι που με διατηρεί στη ζωή. Εσύ διατηρείς ζωή εμένα και εγώ διατηρώ ζωή εσένα. Αυτή είναι η δυναμικότητα του έρωτα. Γιατί ο έρωτας πάνω απ' όλα είναι μια δυναμική κατάσταση. Παραμένοντας ένα μυστήριο, αλλά αυτό είναι σίγουρα κάποια ιδιότητα του έρωτα. Και σταδιακά, όπως βλέπετε, έχω βάλει εδώ δύο εικόνες, δύο κόσμους θα λέγαμε. Ο κόσμος της κοπέλας που είναι ένα τοπίο πιο δροσερό, που έχει το στοιχείο του νερού. Ο κόσμος του αγοριού που είναι ένα τοπίο πιο με λουλούδια. Σταδιακά. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, καθώς σε γνωρίζω, καθώς έρχομαστε πιο κοντά, καθώς εγκαταλείπομαι σε σένα και εσύ εγκαταλείπεσαι σε μένα, καθώς βιώνουμε ο ένας τον κόσμο του άλλου, θα λέγαμε ότι γεννιέται ένας άλλος κοινός κόσμος που μένουμε μαζί. Αυτό ακριβώς είναι το μυστήριο της αναγέννησης στον έρωτα.
Είναι κάτι που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς συμβαίνει ακριβώς. Πώς το να χάνω εγώ τον εαυτό μου για να σε γνωρίσω και εσύ τον εαυτό για να με γνωρίσεις. Φτιάχνω ένα καινούριο κόσμο που ζούμε μαζί, που είναι ένα μυστήριο. Το μυστήριο της αναγέννησης. Και συνεχίζει ο ίδιος φιλόσοφος. Ο εραστής επανακτά τον εαυτό του μέσω του άλλου. Ο καθένας από τους δύο εραστές βγαίνει από τον εαυτό του και πηγαίνει προς τον άλλον. Έχοντας πεθάνει μέσα στον ίδιο τον εαυτό, ξαναγεννιέται μέσα στον άλλον. Είναι πάρα πολύ βαριές οι εκφράσεις που λέει. Αλλά αυτό είναι το ίδιο το μυστήριο της αναγέννησης του έρωτα. Γι' αυτό και ο έρωτας έχει αυτό το στοιχείο της μεταμόρφωσης στον άνθρωπο. Νομίζω όλοι το βλέπετε. Αν δείτε κάποιον που είναι ερωτευμένος ειλικρινά, θα λέτε που έχεις αλλάξει πάρα πολύ. Τι έπαθες. Είναι αυτό το στοιχείο ότι αναγεννιέσαι μέσα από τον άλλον. Αλλάζεις μέσα από τη γνωριμία του άλλου και φτιάχνουν ένα νέο κόσμο που ζείτε μαζί. Αυτή είναι η δυναμική κατάσταση του έρωτα, έτσι. Έχω βάλει εδώ μια πρόταση ταινία, την προτείνω πολύ συχνά σε όλα μου τα κείμενα. Δεν θα πω τώρα τι είναι, για να μην χάσουμε ώρα. A Silent Voice λέγεται. Πάρα πολύ σύντομα εμπλοκή. Είναι αυτό το αγοράκι εδώ. Αυτή η κοπέλα είναι κουφή. Και πηγαίνει στο σχολείο αυτό το αγοριό εδώ πέρα, που είναι στο δημοτικό, και αυτό πρακτικά την ερωτεύεται. Δεν καταλαβαίνει γιατί την ερωτεύεται όμως. Είναι αυτό το μυστήριο του άλλου. Είναι παιδί. Οπότε αρχίζει και τη κάνει bullying. Πολύ βαρύ, τη παίρνει τα ακουστικά, επειδή είναι κουφή, τη παίρνει τα ακουστικά, τα πετάει στο νερό. Κάποια στιγμή αυτή η κοπέλα στεναχωριέται πάρα πολύ. Ενώ προσπαθεί να γίνει φίλη του, στεναχωριέται πάρα πολύ και φεύγει από το σχολείο. Σταδιακά φαίνεται πως αυτή η κατάσταση επηρεάζει αυτό το αγόρι, το οποίο εξωστρακίζεται από το σχολείο, επειδή όλοι λένε ότι αυτός έκανε bullying στην κοπελίτσα αυτή που φύγει από το σχολείο. Οπότε το εξωστρακίζουν από όλες τις παρέες, παραμένει μόνος του και φτάνει σε αυτήν την κατάσταση που είναι τώρα, που είναι στο λύκειο. Και η ταινία ξεκινάει με αυτόν να είναι πάνω σε μια γέφυρα και να πάει να αυτοκτονήσει. Τελικά δεν αυτοκτονεί και γυρίζει σπίτι και λέει: πριν να αυτοκτονήσω, θα κάνω ένα πράγμα. Μαθαίνει νοητική. Νοητική δεν λέγεται. Νοηματική, συγγνώμη. Νοηματική. Μαθαίνει νοηματική λοιπόν, έτσι ξεκινάει η ταινία, δεν κάνω spoil. Μαθαίνει νοηματική και πάει να ζητήσει συγγνώμη με αυτή την κοπέλα που έχει μεγαλώσει τώρα, που είναι κουφή. Πάει να ζητήσει συγγνώμη με νοηματική προτού αυτοκτονήσει. Και είναι ακριβώς αυτό το μυστήριο της αναγέννησης. Εγώ την έχω δει 10 φορές αυτή την ταινία. Δείτε την. A Silent Voice. Το μυστήριο της αναγέννησης έχει και το μυστήριο της αποκάλυψης του άλλου. Ο άλλος μου αποκαλύπτει με μυστηριώδη τρόπο. Αυτά επειδή είναι πολύ δύσκολο να τα ορίσω, έχω πετάξει κάτι ποίηματα εδώ πέρα. Και ό,τι καταλάβει ο καθένας. Λοιπόν, λέει, αυτά τα έφτιαξα πολύ όμως, είναι συγκεκριμένα ποίηματα που νομίζω δείχνουν ακριβώς το μυστήριο της αποκάλυψης του άλλου. Λέει, η αναμονή και το όνειρο, λέγεται το ποίημα. Κοιτάζω την ώρα. Δεν είναι να έρθεις. Γυρνώ το κλειδί στην πόρτα και παίρνω το πρώτο βιβλίο που δεν λέει τίποτα. Και άξαφνα, εκεί που διαβάζω, απαλαίνει η ατμόσφαιρα γύρω μου. Γαλανίζει ανεπαίσθητα. Έχεις μπει στο δωμάτιο χωρίς να χτυπήσεις. Όλα γίνονται διάφανα. Προχωρείς με ένα πέπλο ουρανού στο κεφάλι. Το μυστήριο του άλλου προσώπου, έτσι. Προχωρείς με ένα πέπλο ουρανού στο κεφάλι. Ό,τι καταλάβει κανείς για το μυστήριο της αποκάλυψης. Και βέβαια, ίσως το πιο σημαντικό, το μυστήριο της ομορφιάς του άλλου. Το έχετε περάσει σχεδόν όλοι αυτό, είμαι σίγουρος. Μπορεί να σας άρεσε κάποιος ή κάποια κοπέλα και να δείχνει τους φίλους σας και να σου λένε: μα δεν είναι τόσο ωραία. Ναι, αλλά για μένα είναι τόσο ωραία. Γιατί αυτό είναι το μυστήριο της ομορφιάς του άλλου. Τι λέει, μία μυγδαλιά και δίπλα της. Μία μυγδαλιά και δίπλα της εσύ. Μα πότε ανθίσατε. Στέκομαι στο παράθυρο και σας κοιτώ και κλαίω. Τόση χαρά δεν την μπορούν τα μάτια. Δώσ' μου, Θεέ μου, όλες τις στέρνες του ουρανού να στις γιωμίσω. Αυτό ρωτάμε, πότε ανθίσατε, πότε είναι στους όμορφους, πότε είναι στους όμορφοι. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά αυτό ο ερωτευμένος, να το βλέπει όμορφο όπως είναι. Αυτό μπορεί να το πούνε όλοι όσοι έχουν ερωτευτεί. Δεν έχει σημασία να πεις ότι είναι πιο άσχημη κοπέλα. Και εννοείται αυτό για την καθολικότητα. Όταν κόβω ένα άνθος και το βάζω στο στήθος σου ή στα μαλλιά σου, νομίζω πως στολίζω τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Και καταλήγουμε στο τελικό, στο συγκεντρωτικό μυστήριο. Όλα όσα έχουμε πει είναι ένα πράγμα και ίσως αυτή είναι η ουσία του έρωτα. Ότι ο έρωτας είναι το μυστήριο του προσώπου. Αυτό είναι η πιο σημαντική διαφάνεια ίσως. Το μυστήριο του προσώπου. Ο έρωτας δεν είναι η λειτουργία κάποιων οργάνων του σώματος, αλλά η βάση της ζωής. Η ορμή προς ένωση, στην οποία μόνο υπάρχει ζωή. Είναι το πάθος για τον άλλον, όχι για το άλλο. Το πάθος για τον άλλον ως πρόσωπο, όχι για τον άλλον ως αντικείμενο. Και στο πρόσωπο του άλλου περιλαμβάνεται το σώμα του, αλλά ο άλλος δεν είναι μόνο το σώμα του. Η παράνοια σήμερα είναι ότι ο έρωτας έχει ταυτιστεί με τη σεξουαλικότητα. Αν σου έλκει πολύ σεξουαλικά, ο άλλο δεν σου πει: είμαι τρελά ερωτευμένο, δεν μπορώ. Είναι ταυτισμένο. Δεν σου λέει: ο έρωτας είναι το πάθος για τον άλλον ως πρόσωπο. Και το πρόσωπο τι είναι? Είναι ο αδιαίρετος εαυτός. Είναι το πρόσωπο. Πρόσωπο ίσον
αδιαίρετος εαυτός. Ο εαυτός στην ολότητά του, όπως είναι. Με την ομορφιά, με την ασχήμια, με τα ελαττώματα, με τα κουσούρια, με τα πολλά. Αυτό είναι ο έρωτας. Το πάθος για τον άλλον ως πρόσωπο. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω γι' αυτό. Μπαίνουμε απευθείας λοιπόν στο να κάνουμε ένα σχολιασμό στα όσα είπαμε στην αρχή λοιπόν, με τις νέες γνώσεις που πήραμε. Έχω βάλει ένα πολύ βαρύ τίτλο. Λέγεται «Εμείς οι ανέραστοι». Και έχω γράψει κάτω «Πορνογραφικές σχέσεις». Τι είναι αυτό που λέω, «Πορνογραφικές σχέσεις»? Γράφω από το βιβλίο αυτού του τεράστιου Κορεάτου φιλοσόφου του Χαν. «Πορνογραφική δεν είναι παρά η έλλειψη επαφής και συνάντησης με τον άλλον. Συγκεκριμένα, η αυτοερωτική επαφή και η στοργή προς τον εαυτό προστατεύουν το εγώ από την επαφή ή την αναστάτωση που προκαλεί ο άλλος. Επομένως, η πορνογραφία ενισχύει την αρκισοποίηση του ανθρώπου». Και λέω εγώ, πόσες σχέσεις άραγε σήμερα δεν είναι πορνογραφικές στην ουσία? Έλλειψη επαφής και συνάντηση με τον άλλον. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το εξηγήσω παραπάνω. Πόσες σχέσεις υπάρχει ειλικρινή επαφή με τον άλλον ως πρόσωπο? Πόσες σχέσεις είναι ο άλλος πιο σημαντικός από εμένα? Η λέξη πολύ ωραία που είχε πει ο πατέρας του Λουδοβίκος και μου άρεσε πάρα πολύ είναι η έννοια αυτοερωτικό «on». Λέει ότι έχουμε γίνει αυτοερωτικά όντα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας, να που μας χρειάστηκε, στον ανθρώπο φούσκα, η θεότητα, το πιο σημαντικό για μένα, είναι να είμαι εγώ καλά. Εγώ. Να είμαι εγώ καλά, να περνάω καλά, να είμαστε εντάξει. Ο άλλος έχει ουσία, έχει βάση, μόνο συνάρτηση προς το εγώ μου. Δεν γίνεται ο άλλος βίωμα. Δεν κάνω έξοδο για τον άλλον. Γιατί ο άλλος δεν έχει σημασία για μένα. Σημασία έχει να είμαι εγώ καλά. Τι γίνεται στην ουσία? Έχω βάλει πολύ βαριά εικόνα πίσω, τώρα το κατάλαβα. Σκελετούς. Αλλά δεν πειράζει. Όλα το σύγχρονο αυτοερωτικό αντλεί έρωτα σε εισαγωγικά από παντού. Έτσι. Περνάω καλά, θα κάνω το hook-up μου, θα κάνω τη σχεσούλα μου. Όλα είναι σε συνάρτηση με εμένα. Είναι το κατεξοχήν αντίθετο του έρωτα. Είπαμε τον έρωτα πριν. Έρωτα είναι ότι χάνω τον εαυτό μου για τον άλλον. Δεν είναι όλα σε συνάρτηση με μένα. Είναι η εγκατάλειψη του εαυτού μου. Σήμερα όλα. Σκεφτείτε πόσο ισχύει αυτό σε όλες τις εκφράσεις σήμερα της σεξουαλικής μας ζωής. Όλα πρέπει να ανάγονται τελικά σε εμένα. Ο άλλος έχει σημασία επειδή προσφέρει σε μένα κάτι. Όχι επειδή είναι ο άλλος. Τελικά βέβαια αυτό είναι μια αυτοερωτική επαφή με τον άλλον. Αυτοερωτική, δεν είναι ερωτική επαφή. Οι σχέσεις σήμερα είναι μάλλον κάπως έτσι. Το ανέρα ζευγάρι με την εταιρικότητα. Είμαι εγώ στη φούσκα μου, είσαι στη φούσκα σου, έτσι. Είμαστε σε σχέση. Εγώ αντλώ από σένα αυτό που θέλω. Εσύ αντλείς από μένα αυτό που θέλεις. Και τώρα θα μου πει κάποιος πονηρός, επειδή αυτό είχα συζητήσει με ένα παιδί, και μου λέει: τα υπερβάλλεις. Δεν είναι μόνο η σεξουαλική επαφή που θέλουμε, είναι και συναισθηματική σύνδεση. Ναι, δεν λέω όχι. Είναι και συναισθηματική σύνδεση. Ποιος δεν θέλει να είναι σε μια σχέση και να έχει κάποιον να σου χαϊδεύει το κεφάλι, να σου λέει μπράβο, και είμαι εγώ δίπλα σου, να έχει έναν νόμο δίπλα σου. Και αυτό όμως είναι κάτι που αντλείς από τον άλλον. Εννοείται ότι θες και τη συναισθηματική επαφή με τον άλλον. Δεν είπαμε όχι. Δεν λέμε όλα είναι μόνο σωματικά και τέτοια. Αλλά και αυτό ακόμα είναι ένα στοιχείο μια μη ειλικρινού σχέση. Γιατί εγώ στη φούσκα μου μένω. Εσύ στη φούσκα σου, παίρνουμε ο καθένα από τον άλλον αυτό που θέλει και είμαστε εντάξει. Και λέει εδώ ο Χάν, ο ίδιο φιλόσοφο ο Κράτη. Ο άνθρωπος για τη σχέση με την εταιρικότητα. Ο άνθρωπος παραμένει ίδιος. Το μόνο που αναζητά στον άλλον είναι η επιβεβαίωση του εαυτού του. Είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ. Και αυτό είναι που συμβαίνει. Δεν αλλάζουμε μέσα από σχέσεις. Δεν αλλάζουμε σίγουρα προς το καλύτερο. Γιατί όταν τελειώνει η σχέση, αλλάζουμε σίγουρα προς το χειρότερο. Αυτό βλέπουμε από τους ανθρώπους που βγαίνουν από μεγάλες σχέσεις. Το τι αφήνει στον καθένα. Αναιρώντας το μυστήριο του προσώπου, αναιρούμε τον έρωτα. Γιατί όντως πλέον χάρεται, είπαμε τι είναι ο πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι ο αδιαίρετος εαυτός. Είναι ο εαυτός στην ολότητά του. Ποιος πλέον κάνει έξοδο για να γνωρίσει τον άλλον ειλικρινά, αφήνει τον εαυτό του για τον άλλον? Όχι, να είμαι εγώ καλά, να είσαι καλά. Αυτό φαίνεται και σήμερα ότι πώς παίρνουν διαζύγια τα ζευγάρια. Τα ζευγάρια παίρνουν διαζύγια, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Πάνε, έχουν προβλήματα στο γάμο τους και πάνε σε ένα ψυχιάτρο και σου λέει: κοίτα, εσύ να κοιτάξει να είσαι καλά. Μπράβο, αυτό είναι ο έρωτας που λέμε τόση ώρα. Να περνάς εσύ καλά δεν είναι αυτό. Ο έρωτας είναι ότι θέλω εσύ να είσαι καλά, όχι εγώ να είμαι καλά. Αλλά θέλεις και εσύ να είμαι εγώ καλά. Αυτή είναι η δυναμική κατάσταση του έρωτα. Όχι παίρνω εγώ αυτό που θέλω, παίρνει εσύ αυτό που θέλεις και είμαστε εντάξει, είμαστε σούλα, περνάμε καλά, μωρέ. Εντάξει. Βέβαια τώρα θα πει κάποιος, πονηρός πάλι, θα πει: οκ, καταλαβαίνω τι λες για τις σχέσεις, πρέπει να αφινόμαστε τον άλλον, να είναι ειλικρινές.
αλλά εντάξει, δεν μπορώ εγώ απλά να πάω να κάνω σεξ με πολλές γυναίκες. Τι σε πειράζει, θα περνάω καλά. Όπως λένε τα αγόρια σήμερα, είναι πολύ συχνή αυτή η άποψη και είναι στενάχωρο το πόσο γελία είναι σαν άποψη. Θα δούμε συνέχεια. Που σου λέει, ρε, εγώ μέχρι τα 25 θα περάσω καλά. Και μετά θέλω να παντρευτώ. Θα το βρω μετά, μωρέ, αυτό, εντάξει. Οπότε σου λέει ότι δεν μπορώ εγώ απλά να έχω τη σεξουαλική μου ζωή την ελεύθερη τώρα. Φοιτητή είμαι, δεν μπορώ να παντρευτώ τώρα. Να έχω τη σεξουαλική μου ζωή και μετά θα τα βρω, έτσι. Έχω βάλει ένα βιντεάκι. Πιστεύω τον ξέρετε τον κύριο. Αν δεν τον ξέρετε, ελάτε να μιλήσουμε κανένα τρία ώρα για τον κύριο αυτόν. I don't think there's any such thing as a casual sexual relationship. I don't believe that. I've never seen any evidence that that's the case. I think that there are people rationalize that constantly because they want to believe, while they want to believe that short-term hedonistic gratification is ethically acceptable. And I don't think it is. I think that it trains you to treat yourself and other people as instrumental objects of short-term pleasure, obviously. Well, is that how you want to treat yourself? How's that going to work? In your, are you going to have a long-term relationship at some point? How are you going to treat yourself for that? Okay, so having said that, and then, you know, how carefully should we conduct ourselves in sexual matters? I would say, well, as carefully as you conduct yourself in any matter of importance. And that might be, that stretches all the way up to the top, whatever the top is. Τι λέει πολύ απλά ο κύριος Τζόρνταν Πίτερσον, λοιπόν, ελπίζω να τον ξέρετε όλοι. Αυτό που λέει είναι ότι υπάρχει μια παράνοια που έχει προκύψει σήμερα, που σου λέει ότι εγώ μπορώ να πάρω από το σεξ να χάσει την ψυχολογική διάσταση, να υπάρχει μόνο η σωματική, να κάνω αυτό όσο εγώ θέλω και να μην με επηρεάσει. Και λέει, είναι κλινικός ψυχολόγος άνθρωπος, έχει μιλήσει με πολλούς γι' αυτό, δεν το λέω εγώ έτσι, έχει πει, λέει, δεν το είδα ποτέ να λειτουργεί αυτό. Ποτέ δεν είδα κάποιον που να έκανε αυτή την τεράστια ιεροσιλία του να μετατρέψει δηλαδή τη σεξουαλική επαφή σε κάτι αποκλειστικά σωματικό και να μην του ήρθε ο αντίκτυπος. Δεν υπάρχει αυτό. Και ήρθε καιρός να το καταλάβουμε. Και απόψεις όπως εγώ θα ζήσω τη ζωή μου και μετά θα τα βρω, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουν θεμέλιο πουθενά, για τον πολύ απλό λόγο ότι όσο εσύ κάνεις μια ζωή που όπως λες είναι ελεύθερη σεξουαλικά, κάνεις ό,τι θες, διαμορφώνεις ένα χαρακτήρα. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά στα 26 σου, για πολύ απλούς λόγους, θα πεις, ξέρεις τι, τώρα θέλω να παντρευτώ. Και θα παντρευτείς. Ή θα κάνεις μια μεγάλη σχέση. Γιατί όπως είπαμε, αν πάρεις άτομα που κάνουν, ας πούμε, μια πιο ζωή ανεύθυνη σεξουαλικά, τους πει ναι, θέλω να παντρευτώ, ας πούμε. Δεν είναι κάποιος που δεν θέλει να έχει αυτή τη σιγουριά στη θερότητα. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνουν, και αυτό το δείχνουν όλες οι έρευνες όπως είναι συνέχεια, είναι ότι η ανεύθυνη σεξουαλικά ζωή έχει επιπτώσεις. Και ξαναλέω τώρα, μιλάμε φιλοσοφικά και ψυχολογικά. Δεν έχω μπει στο θεολογικό κομμάτι ακόμα. Τώρα λέμε απλά το τι ισχύει, το τι έχουν πει οι ψυχίατροι, το τι έχουν βρει ότι παθαίνει ο άνθρωπος όταν νομίζει ότι μπορεί να είναι υπεράνωση για τις φύσεις του ανθρώπου. Όταν νομίζει ότι όχι, εγώ μπορώ να είμαι όπως θέλω και μετά να ζήσω και την καλή ζωή με του γάμου και τη σταθερότητα της σχέσης. Ενώ στην πραγματικότητα εξασκούνται καθημερινά και διαρκώς, εξασκούμαστε καθημερινά και διαρκώς στο να ζούμε μια ζωή η οποία είναι ενάντια σε όλα αυτά που νομίζουμε ότι θέλουμε. Έχει ευθύνη ο έρωτας. Βρήκα εδώ μια έρευνα και βασικά προκαλώ όποιον είναι εδώ τώρα, για να μην πει κανείς τίποτα, να μου βρει κάποια έρευνα που να λέει το αντίθετο. Τι λέει αυτή η έρευνα? Λέει ότι οι πιο ισχυροί γάμοι είναι αυτοί που τα ζευγάρια ήταν η πρώτη του σχέση αυτή με την οποία παντρεύτηκαν. Αυτή δεν είναι τώρα, βρήκα μία έρευνα και την πέταξα εδώ επειδή ταιριάζει με αυτό που λέω. Εγώ έγραψα marriage and sexual relationships, όλες οι έρευνες αυτό μου δείχναν. Απλά έβαλα αυτή επειδή είναι τελευταία, είναι το 2023 τον Απρίλιο. Όλες οι έρευνες που βρήκα, αν μπορεί κάποιος να μου βρει κάποια άλλη, ευχαρίστως, λένε ότι αυτή η έρευνα, καταρχάς αν θέλει να τη δει κάποιος, είναι από το Whitley Institution, είναι ένα τεράστιο survey που έγινε, λέει «Sexually inexperienced individuals who have only had sex with their spouse are 3 times more likely to have a highly stable marriage than sexually experienced individuals». Μην γελάει κανείς με την προφορά μου, επειδή άκουσα κάτι. Τι λέει πρακτικά? Λέει ότι το παράδοξο ποιο είναι. Κλασική, μιλάμε. Ποιος αναπαράγει αυτές τις απόψεις, είναι λίγο στενάχωρο. Είμαι και εγώ του τηλικίου και με έχει πιάσει κάποιος μετά από ένα χρόνο ποδοσφαίρου. Και κάτι μου έλεγε, αν έχω κοπέλ, δεν θυμάμαι τι με ρώτησε κάποιος, και μου λέει, τώρα στο φοιτητής, να δει τι θέλει. Να δει, να μάθει τώρα, να δει τι του αρέσει, ρε παιδί μου. Η ουσία βλέπουμε το αντίθετο. Και ξαναλέω, όλες οι έρευνες συνηγορούν υπέρ αυτού. Δεν βρήκα μια έρευνα και την πέταξα. Όλες οι έρευνες λένε ότι το άτομο το οποίο είχε τις λιγότερες
σεξουαλικές σχέσεις πριν παντρευτεί, ήταν το πιο ευτυχισμένο στο γάμο. Αντίθετα, όσο αυξανόταν η παρτενέρ που είχε κανείς στη ζωή του, τόσο περισσότερο αυξανόταν και η πιθανότητα για ζυγίου. Έχω βάλει δύο αποσπάσματα από την έρευνα. Ξαναλέω, Whitley Institution, όποιος θέλει μπορεί να τη ψάξει να τη βρει. Είναι legit 100%. Εμπόδιο να την διαβάσετε, λέει ότι οι άντρες και οι γυναίκες που είχαν κάνει σεξ μόνο με το άτομο που παντρεύτηκαν είχαν 45% περισσότερη πιθανότητα να σημειώνουν πολύ μεγάλη σταθερότητα στο γάμο τους. Ενώ μόνο 25% των ατόμων που ήταν παντρεμένοι με 5 έως 9 συντρόφους στη ζωή τους και μόνο 14% από αυτούς που είχαν πάνω από 10 έλεγαν ότι είναι σταθεροί οι... Πάνω, συγγνώμη, κατά 25% και κατά 14%. Και λέει ένα άλλο, ότι συνολικά λέει, το λέω στα ελληνικά, συνολικά από όλες τις έρευνες, γιατί αυτό είναι συλλογή ερευνών, δεν ήταν μια έρευνα που γίνε, είναι σέρβι από πάρα πολλές άλλες έρευνες, λέει ότι συνολικά, περίπου για κάθε σεξουαλικό σύντροφο κάποιος στη ζωή του, η πιθανότητα, λέει, να είναι ικανοποιημένο στο γάμο, ήταν μειωνόταν κατά 4% για κάθε άτομο. Ξαναλέω, αυτές είναι έρευνες που γίνονται χρόνια και όλες λένε το ίδιο πράγμα. Καταλαβαίνουμε ότι κάτι βλακίες που ακούμε καθημερινά, συγγνώμη για την έκφραση, ότι να δεις τι θέλεις, να μάθεις τι σου αρέσει, παίρνω από πολλούς και να καταλήξεις, είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέμε τώρα. Και μην πει κάποιος πονηρός, γιατί αλήθεια, αν πει κάποιος αυτό. Μην πει κάποιος πονηρός. Ενέρεση, λογικό είναι να είναι πιο ικανοποιημένοι, αφού δεν ξέρουν τι τους αρέσει. Έχει πάει μένα, σου λέει καλό είναι. Εντάξει, πηγαίνετε εσείς με την σεξουαλική σας εμπειρία και μείνετε μίζεροι μόνοι σας. Αφήστε τους ανθρώπους που έχουν βρει ένα άτομο να είναι παντρεμένοι και να είναι ευχαριστημένοι. Μείνετε στη μιζέρια της εμπειρίας σας. Εντάξει, γιατί όταν κάποιος είναι 50 χρονών, δεν νομίζω ότι σκέφτεται, ναι, πέρασα από πολλές γυναίκες. Κοιτάει αυτόν που είναι παντρεμένος 25 χρόνια και λέει κρίμα, ρε φίλε, μα κάνω να ήμουν έτσι. Αυτό βλέπουμε στην πράξη, δεν το σκέφτηκα εγώ. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό θέλω να πω τώρα, για να μπω λίγο στο ψωμί. Γιατί τώρα πολλοί σκέφτονται ότι, α, εντάξει, εσύ, εγώ είμαι, δεν τα κάνω εγώ αυτά. Εγώ. Δεν μου αρέσει να πηγαίνω έτσι ούτε με πολλούς. Εγώ ψάχνω τη σχέση στη ζωή μου. Θέλω κάτι σταθερό, θέλω να μπω σε μια σχέση να κρατήσει. Θέλω αυτή τα ωραία που είδαμε και στην αρχή. Αυτά θέλω. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν σήμερα, αλλά εγώ δεν τα κάνω. Ούτε έχω κάψει, ούτε τέτοια. Αναζητούν τη σχέση. Βέβαια, ο προβληματισμός, ο βαρύς προβληματισμός είναι ότι γιατί δεν πετυχαίνουν όμως οι σχέσεις μου, λένε άλλος. Βλέπουμε άτομα που μπαίνουν σε σχέσεις. Και δεν πάνε καλά οι σχέσεις πολλές των ατόμων. Και σου λέει, μα σοβαρός είμαι, εγώ σχέση θέλω να κάνω. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα πολύ βασικό. Δεν ξέρω αν να το κάνω τατού στο κούτελο, αυτό για να θυμόμαστε όλοι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ο έρωτας δεν είναι ζαχαρωτό. Πρώτο σημαντικό πράγμα. Τι σημαίνει ότι δεν είναι ζαχαρωτό? Όταν μιλάς για έρωτα, όλοι νομίζουν ότι είναι, αχ, αυτός ο ωραίος αισθησιασμός, ρε παιδί μου. Αυτή η καλοπέραση ότι είμαι κάποιον και περνάω καλά, και είναι όλα ωραία. Και βέβαια, αν του πει ναι, αλλά τσακώνεσαι, σου πει ναι, το ξέρω ότι θα τσακωνόμαστε. Βέβαια, στην ουσία νομίζουν ότι θα τσακώνονται και μετά θα καταλήγουν να φυγούνται στο γεωβασίλεμα. Αυτά αλήθεια λέμε, δεν λέμε τώρα, έτσι είναι. Ο έρωτας πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ένα ζαχαρωτό. Ο έρωτας δεν είναι ο Ρος και η Ρέιτσελ, να το καταλάβουμε. Δεν είναι αυτό ο έρωτας. Ούτε αυτό εδώ είναι ο έρωτας. Ούτε αυτό εδώ είναι ο ερωτικά αυτό, please. Αυτή την εικόνα την ξαναδώ άλλη μια φορά. Σε playlist Spotify ειδικά. Βασικά και εγώ την έχω. Αλλά αυτή η εικόνα λέει, παιδιά, εγώ δεν είμαι της νέας γενιάς εγώ, με αυτά που κάνετε, πηγαίνετε στα κλαμπ και κάνετε έτσι πολύ πολλούς. Εγώ θέλω αυτό. Τι είναι αυτό που θέλεις? Δεν είναι αυτό ο έρωτας. Ούτε αυτό είναι ο έρωτας, ούτε αυτό έρχονται και Χριστούγεννα. Τώρα λένε, αχ, εσύ, να ήμουν με κάποιον, να καθόμαστε κάτω από το δέντρο, να πίνουμε τον καφέ μας. Αχ, τι ωραία. Αυτό είναι ο έρωτας. Ούτε το τραγούδι της Taylor Swift είναι ο έρωτας. Μ' αρέσει και εμένα αυτό το τραγούδι, αλλά ούτε αυτό είναι ο έρωτας προς Θεού. Ούτε αυτό εδώ είναι ο έρωτας. Καιρός να καταλάβουμε ότι ο έρωτας δεν είναι ένα ζαχαρωτό. Κάτι ωραίο που τρώμε. Αχ, τι ωραία, ένα περνάω να πω κι εγώ σε αυτήν την καταστούλα. Αυτά είναι στιγμές του έρωτα. Στιγμούλες, τόσες δά, σαν ένα τεράστιο σκηνή είναι στιγμές. Απλά εμείς από τόση πληροφορία που έχουμε, social media, ταινίες και όλα αυτά, έχουμε ταυτίσει τις ωραίες στιγμές του έρωτα με τον ίδιο τον έρωτα. Ούτε αυτά είναι ο έρωτας στο πρώτο στάδιο που σου λέει είναι τρελά ερωτευμένη. Όχι. Αυτά καιρός να το καταλάβουμε ότι είναι στιγμές του έρωτα. Πιάστε ή μπορούν να σου το πούνε άτομα τα οποία είναι σε σχέση. Ας πούμε, δεν είναι έτσι σχέση μου και δεν πρέπει να είναι έτσι σχέση σου. Χωρίς ζευγάρι, σου λέει δεν ήμασταν για τον ή για τον άλλον. Και επίσης εδώ, όποιος μου πει ότι δεν το έχει περάσει, λέει ψέματα για τα αγόρια εσύ αυτό. Το κλασικό με την κοπέλα στο αεροδρόμιο ή με τη σερβιτόρα. Βλέπεις μια σερβιτόρα ή μια κοπέλα και λες που εγώ τρελάθηκα, φίλε, είναι κούκλα, την ερωτεύτηκα. Ναι, την ερωτεύτηκε συλλογικά. Τέλος πάντων, θα το πούμε και συνέχεια. Και μέσα από όλα αυτά προκύπτει και ένας άλλος μύθος, έτσι. Ο μύθος του άλλου μισού. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα μόνο του.
Δεν θέλω να το εξηγήσω τώρα. Είναι μύθος. Δεν υπάρχει το άλλο μισό. Εντάξει, για όσο το καταλάβουμε, δεν θα υπάρχει, όχι. Το αγόρι σου αρέσει το σκάκι, θα παίζει σκάκι, θα είμαστε αντίπαλο σκάκι, θα είμαστε καλοί. Δεν ξέρω να μαγειρεύω, αυτό θα ξέρει, αλλά συμπληρωνόμαστε τέλεια. Δεν υπάρχουν αυτά. Το αγόρι σου δεν θα ξέρει σκάκι, ούτε να μαγειρεύει θα ξέρει. Εντάξει, και μπορεί και να μην λέει τόσο ωραία όσο νομίζει, αλλά είναι το αγόρι για σένα. Δεν υπάρχει το άλλο μισό που λέμε, όπως σε φαίνεται στο notebook. Τον περίμενε, λέει ο τύπος εκεί, την περίμενε, λέει 20 χρόνια και φτιάχνει το σπίτι. Εντάξει, αυτά δεν υπάρχουν. Και κάνω να καταλάβω ότι δεν είναι έτσι ο έρωτας. Δεν είναι το ζαχαρωτό, δεν είναι αυτό ωραίο. Το μασάω, αχ, τι ωραία. Και μάλιστα ρομαντικοποιούμε πλέον, αυτή είναι η παράνοια στο Instagram. Ρομαντικοποιούμε και τη μελαγχολία του χαμένου έρωτα. Ακόμα γι' αυτό έχουμε κάνει ωραίο. Όχι, ρε φίλε. Ή όταν θα χωρίσεις, ή όταν θα πάει καλά, θα είσαι στεναχωρημένος. Δεν θα είναι και αυτό ωραίο. Νομίζουμε ότι και αυτό εντάξει, μωρέ, θα είμαι λίγο μελαγχολικός, ρομαντικούλης. Θα ακούω στενάχωρα τραγούδια το βράδυ στο αμάξι. Και αυτό στοιχείο του έρωτα. Δεν είναι έτσι ο έρωτας. Όλοι απογοητευμένοι, απογοητεύτηκαν όλοι από την έρωτα. Γενικά, όλα αυτά τι καταστάσεις είναι. Είμαστε ερωτευμένοι τελικά με τον έρωτα τον ίδιο. Ερωτευόμαστε την κατάσταση του έρωτα. Έχουμε ερωτευτεί. Και τι σημαίνει αυτό, έχω βάλει, αχ, και εδώ τι ωραία εικόνα. Και εγώ την είδα, λέω, αχ, τι ωραία εικόνα, ρε φίλε. Ναι, τι είναι αυτό που στην ουσία που βιώνουμε και το κάνουμε σχεδόν όλοι. Είναι ότι έχουμε μια φαντασίωση ερωτική στο μυαλό μας. Θέλω εγώ να κάνω βόλτες στα πράγματα με τα μάξι, να πηγαίνουμε στην παραλία, να είμαστε ωραία μαζί. Και απλά βρίσκουμε ένα άτομο το οποίο ταιριάζει στην ερωτική μου φαντασίωση και το πετάμε μέσα στην ερωτική μας φαντασίωση. Δεν έχει υπόσταση το άλλο άτομο. Απλά θέλουμε κάποιον να συμπληρώσει την ερωτική μας φαντασίωση. Το πόσο ισχύει αυτό είναι εξωφρενικό, το πόσο συχνά ισχύει αυτό. Ψάχνουμε κάποιον απλά να συμπληρώσει την ερωτική φαντασίωση που έχουμε κάνει. Πού είμαστε εμείς πρωταγωνιστές. Στην ουσία, αυτοερωτευμένοι είμαστε. Και είναι καιρός το καταλάβουμε. Το πόσο ερωτευμένοι είμαστε με τον εαυτό μας. Και απλά ψάχνουμε κάποιον να το συμπληρώσει. Έτσι, η κοπέλα του αεροδρομίου που θα δεις και θα ερωτευτείς, δεν την ξέρεις καν. Απλά ταιριάζει τέλεια επειδή είναι πάρα πολύ όμορφη στην ερωτική σου φαντασίωση. Δεν είσαι ερωτευμένος μαζί της, ούτε είναι έρωτας με την πρώτη ματιά. Είσαι αυτοερωτευμένος. Καιρός να το καταλάβουμε. Θέλω να κάνω ένα σχολιάκι εδώ, γιατί με έπνιγε και το προσθέτησα σήμερα το πρωί αυτό το slide, είναι αλήθεια. Αλλά δεν μπορούσα, ρε φίλε, να μην το πω. Είναι ότι η σχέση δεν είναι μια παρόρμηση. Λέμε, ο άλλος είδα κάποιον, ερωτεύτηκα, ήταν κούκλα, ταιριάζαμε κιόλας και τα φτιάξαμε. Και μετά από 5-6 χρόνια χωρίζουνε και λέει, μα πώς χωρίσαμε, ρε, αφού πηγαίναμε τόσο. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν πήγαινε άλλο, κλασικό, δεν πήγαινε άλλο, αυτή είναι η φράση. Δεν πήγαινε άλλο και βλέπουμε χωρίζουμε με τα ζευγάρια 6-7 χρόνια τα μαζί. Λέει, πώς γίνεται να χωρίζουν, εσύ. Και σου λέει κλασική φράση, πολύ βαριά να την πει κάποιος νομίζω, ότι λέει, είχε γίνει ένας ξένος. Είχε μια φράση στο ταινία Eternal Sunshine of a Spotless Mind, που λέει ότι πόσο κρίμα, είναι πιο βαριές φράσεις για την ώρα που έχω ακούσει, λέει, πόσο κρίμα να αφιερώσεις το χρόνο σου με ένα άτομο τόσο πολύ καιρό και τελικά να είναι αυτός ένας ξένος. Και αυτό είναι η παράνοια και των σχέσεων που δεν δινόμαστε ολόκληροι, όπως είπαμε πριν, και των σχέσεων που είναι απλά μια παρόρμηση. Βλέπουμε εκεί πρώτο έτος, να πούμε, στα meet-up εκεί πέρα και στα τη σχολή, πρώτο-δεύτερο έτος, έτρεχαν όλοι να βολευτούν. Να βρουν τη σχέση τους. Θυμάμαι, ως το meet-up ήταν μια κοπέλα από την ωραία, την ακολουθούσαν 25 αγόρια πίσω της. Την είχαν πάρει από πίσω. Τελικά τακτοποιήθηκε, εντάξει, να είναι καλά η κοπέλα. Απλά, γιατί δεν πετυχαίνουν αυτές οι σχέσεις του πρώτου και του δεύτερου έτους. Σου λέει, ήμουν ανώριμος. Δεν ήσουν ανώριμος. Βασικά, ήσουν ανώριμος. Απλά. Τι είναι αυτό που είναι. Είναι ότι η σχέση πρέπει να έχει δύο βασικά στοιχεία. Γι' αυτό προς αυτή τη διαφάνεια, γιατί είναι ίσως τα πολύ σημαντικά. Η σχέση πρέπει να έχει θεμέλια και στόχο. Θεμέλια και στόχο. Τα φτιάχνουν οι άλλοι στο πρώτο έτος. Σχεδόν όλοι το πατάμε αυτό. Βλέπεις μια ωραία κοπέλα, μου αρέσει. Η ωραία κοπέλα, της αρέσεις. Ωραία, έχουμε και χημεία. Θα σου πει κάποιος, όχι, ρε. Και βγήκαμε και είχαμε πολύ καλή χημεία. Φοβερό κριτήριο να έχει χημεία. Είχαμε τη χημεία και τα φτιάξαμε. Και μετά λες, δεν πέτυχε. Βέβαια, τι θεμέλια έβαλε σχέση σου. Τι στόχο έβαλε σχέση, πού πήγαινε. Περνάμε καλά, λέει. Πολύ καλό στόχο να περνάτε καλά. Πολύ καλό. Στον πρώτο τσακωμό λες, αχ, δεν ήταν για μένα. Βέβαια δεν ήταν για σένα. Δεν υπάρχουν θεμέλια και στόχοι πλέον. Δεν βάζουν οι άνθρωποι αυτά τα πράγματα. Και ρωτήσω να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ο έρωτας είναι η περιπέτεια της ζωής. Τι σημαίνει ότι είναι η περιπέτεια της ζωής. Είναι η ζωή στο μεγαλείο της. Η ζωή σε υπερβολικό βαθμό. Ο έρωτας είναι η χαρά, η ευτυχία, η στεναχώρια, η απώλεια, τα δάκρυα, το γέλιο. Αυτά είναι ο έρωτας. Όλα αυτά. Δεν είναι η χαρά, η ευτυχία και το γέλιο. Όλα τα στοιχεία της ζωής είναι ο έρωτας. Ο έρωτας είναι κυριολεκτικά η ζωή σε υπερθετικό βαθμό. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι και αυτά είναι μέρος του έρωτα. Θα τσακωθείς, θα μισήσεις τον άλλον προς στιγμήν, θα κλάψεις για τον άλλον. Και αυτά είναι που δίνουν αυτή την ωραία γεύση στον ίδιο τον έρωτα. Δεν είναι καραμελίτσα από την τρώω. Αχ, τι ωραία.
είναι και γλυκιά, περνάμε καλά, εντάξει, είναι για μένα και τα αφήνουμε. Και μένουν κενοί άνθρωποι. Και φτάνει 28, 29, 30 χρόνια άλλο και σου λέει: χάθηκε ο έρωτας σήμερα. Ε, βέβαια χάθηκε. Αφού εσύ τον έκανε να χαθεί. Αφού είσαι μια ζωή όπω να είναι και μετά λε: χάθηκε ο έρωτας. Δεν υπάρχουν έρωτα σήμερα. Ο έρωτας είναι η περιπέτεια τη ζωή. Η ζωή στο μεγαλείο τη. Βέβαια, κάτι σημαντικό, συγγνώμη, δεν ξέρω πριν, είναι ότι για την έρωτα με την παρόρμηση, είναι ότι κάθε σχέση που συμβαίνει πρέπει να διαπνέεται από έρωτα. Κάθε σχέση. Τι σημαίνει αυτό, να υπάρχει το μυστήριο της ανακάλυψης του άλλου, να θες να γνωρίσεις τον άλλον, να θες να προσεγγίσεις τον άλλον. Παρ' όλα αυτά, κάθε έρωτας δεν είναι απαραίτητο να οδηγεί σε σχέση. Το αφήνω εδώ. Δεν σημαίνει ότι θα προχωρήσω με τον άλλον να κάνω πράγματα. Υπάρχουν έρωτες που δεν πρέπει να προχωρήσουν σε σχέση. Εκεί ο άνθρωπος πρέπει να τους καταπνίξει και η κατάσταση αυτή είναι πολύ δύσκολη. Όσοι άνθρωποι το λένε, απλά μπορεί ο άνθρωπος αυτός να μην είναι για σένα. Να την ερωτεύτηκες επειδή είσαι σε μια κατάσταση πιο ανώριμη, ίσως. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Βάζω ένα πολύ ωραίο quote του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις. Όταν ο σύζυγος κοιτάξει το αγαπημένο πρόσωπο, του έρχεται ταυτόχρονα και φόβος του χωρισμού. Όταν ακούσει τη γλυκιά φωνή, η σκέψη έρχεται στο νου ότι κάποτε δεν θα την ακούει. Όταν εφρανθεί από τη θέα της ομορφιάς της, τότε φρύτει με το προαίσθημα του πένθους που θα της φέρει ο θάνατός της. Δεν υπάρχει κάποιον πιο τρομαγμένο από το θάνατο από τον ερωτευμένο άνθρωπο. Γιατί κάθε φορά που βλέπεις τον άλλον άνθρωπο, κατανοείς ότι είναι αναπόφευκτο να βιώσει και το θάνατό του ή τον τρόμο, το φόβο της έλλειψής του. Αυτό είναι στοιχείο του έρωτα αυτό. Ο φόβος να χάσει τον άλλον. Δείτε πώς φοβόμαστε, μην πεθάνει το αγαπημένο πρόσωπο, η μητέρα μας, η μητέρα για το παιδί, γιατί είναι αυτό. Είναι και αυτό το στοιχείο του έρωτα. Γιατί ο έρωτας στην ουσία είναι η διασταύρωση θνητότητας και αθανασίας. Μέσα στα μάτια σου βλέπω ότι κάποια στιγμή θα πεθάνεις, αλλά μέσα στα μάτια σου βλέπω την ομορφιά του κόσμου, οπότε δίνεις την ψευδέστηση ότι είσαι αθάνατη. Αλλά δεν είσαι αθάνατη. Αυτή η διασταύρωση είναι ο έρωτας. Και για να μπούμε λίγο και στο τελευταίο μέρος, να μην σου κουράσω, όταν μιλάμε για αθανασία, δεν μπορούμε παρά να πούμε για την Ορθοδοξία. Έτσι. Και τώρα βέβαια, για να προλάβω, θα πούνε κάποιοι. Εσύ, τα πες, ελπίζω. Ωραία μέχρι τώρα για τον έρωτα. Τι ωραίο το συνέστημα, η περιπέτεια, οκ, okay, με την απώλεια, με το μυστήριο του άλλου προσώπου. Η Ορθοδοξία, τι άλλο έχει να προσφέρει κάτι παραπάνω σε όλο αυτό που είπαμε. Μάλλον να το περιορίσει, θα σκεφτόμαστε ήδη κάποιοι να έχει. Τι άλλο μπορεί να προσφέρει, ή μπορεί και να είναι τελείως ασύνδετα. Που σχέση έχει, εντάξει, κάτι ο Χριστός που είπε, ειδικά αν έχει σχέση κάπως πολύ με τον χριστιανισμό. Θα λέει, τι είναι αυτό το σύστημα αξιών εκεί πέρα που υπηρετείς, η θρησκεία, τι σχέση έχει. Καταρχάς, πρωτού πούμε οτιδήποτε, πρέπει να πούμε ένα πράγμα. Για την Ορθοδοξία, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς ο κόσμος δεν το ξέρει. Ο άνθρωπος είναι πάντα μια ψυχοσωματική ενότητα. Η σάρκα και το πνεύμα είναι αδιαχώριστα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Δεν ισχύει αυτό που λένε κάποιοι ότι η σάρκα είναι το κακό, το αστατό, πρέπει να το διώξεις και το πνεύμα είναι το καλό, πρέπει να έχει. Δεν ισχύει αυτό. Για την Ορθοδοξία υπάρχουν πρόσωπα με σάρκα και με πνεύμα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, γιατί αναπαράγονται πολλές απόψεις, οι οποίες είναι νεοπλατωνικές. Έτσι είναι αυτές οι απόψεις. Δεν θα την αναπτύξω τώρα, αλλά αυτές οι απόψεις δεν είναι απόψεις που λέει η Ορθοδοξία. Να το ξέρουμε. Και αυτό φαίνεται εννοείται. Είχε πει ο Δαβίδ, έτσι αυτό είναι ο Δαβίδ, το Μικελάντζελο το άγαλμα. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδίψησε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου. Δεν διώχνουν τη σάρκα μακριά ως κάτι σταρτό. Πολλοί θα σκεφτείτε αυτό που είχε πει ο Απόστολος Παύλος, που είπε ότι η σάρκα θέλει πράγματα κατά του πνεύματος και το πνεύμα κατά της σάρκας, οπότε το πνεύμα είναι ανώτερο. Άλλο η επιθυμία της σάρκας, άλλο η σάρκα σαν ουσία. Έτσι, έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Το πρώτο σημαντικό, γιατί λέμε για πρόσωπο, γιατί ο Χριστός, η αγάπη του Χριστού, όπως μας μιλάει, στην ουσία είναι ο έρωτας προς το πρόσωπο που λέγαμε τόση ώρα. Όπως στην Καινή Διαθήκη μιλάει για αγάπη ο Χριστός. Στην πραγματικότητα, τον έρωτα εννοεί. Τον έρωτα προς το πρόσωπο, το να γνωρίσεις τον άλλον, το να προσεγγίσεις το μυστήριό του, το να θυσιαστείς για τον άλλον, να χάσω τον εαυτό μου για τον άλλον. Όπου αναφέρεται αγάπη, ωστόσο, στην Καινή Διαθήκη την αγάπη, μιλάει για τον έρωτα. Και αυτό πώς φαίνεται. Μακάρι δηλαδή ο κόσμος δεν έχει ακούσει αυτά όσοι μιλάνε για την Ορθοδοξία. Μακάρι να τα ήξεραν. Ρώτησαν λοιπόν τη φοβερή ερώτηση, λέει στον Χριστό, ποια είναι η πιο σημαντική εντολή. Τέλεια ερώτηση, όντως, και λέει. Να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και πιο μεγάλη εντολή, λέει. Δεύτερη, εξίσου σπουδαία με αυτή, να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Νομίζω είναι λίγο ακραίο το ότι η πιο σημαντική εντολή που δώσε ο Χριστός είναι η αγάπη. Δεν είπε πρόσεχε, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Είπε κυριολεκτικά την αγάπη ως την ίδια την ουσία
όσον έλεγε, είπε να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, να είσαι ερωτευμένος με τον άλλον ως πρόσωπο. Αυτό είπαν είναι το πιο σημαντικό. Δεν ναι, λένε διάφορα τώρα περί θρησκειών, εντάξει, τέλος πάντων. Αλλά λένε οι θρησκείες, όποτε ακούς κάποιον να λέει θρησκείες, εντάξει, τελειώνει την κουβέντα, εννοεί θρησκείες, λες και λέει ένα σύστημα αξιών, ρε παιδί μου, όπως είναι οι εταιρείες, που είναι ο χριστιανισμός, το Ισλάμ, αυτά μωρέ που βγήκαν για να καταπιέζουν τον κόσμο, αυτά είναι. Αυτό έκανε ο Χριστός, λογικά. Αυτό είναι που είπε ο Χριστός, να αγαπάς τον άλλον. Πολύ βολεύει αυτό για να καταπιέζει τον κόσμο, του λες να αγαπάει τον άνθρωπο. Μάλιστα. Και εννοείται αυτό, το απέδειξε με την ίδια τη ζωή του ο Χριστός, έτσι. Με την απόλυτη θυσία που λέμε. Δεν τα είπα αυτά, εντάξει, μωρέ, έκανε και κάτι για τρέματα, αγαπούσε και τον άλλον, γιατί ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό για τον άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό, πώς φαίνεται αυτό ο έρωτας, αν ρωτήσετε κάποιον που είναι ερωτευμένος, θα σου πει, θα πέθανε για αυτήν. Θα πέθανε για αυτόν. Ο Χριστός το έκανε αυτό. Γιατί για το πρόσωπο. Τι σημαίνει για το πρόσωπο, πέθανε πάνω στο σταυρό για να ανοίξει η δίωδος της ανάστασης, της αθανασίας. Σήκωσε αυτό το φορτίο. Αυτό είναι που λέμε ότι σήκωσε το φορτίο των αμαρτιών. Δεν το καταλαβαίνουμε ακριβώς τι σημαίνει. Αλλά είναι αυτό. Δηλαδή, η ίδια η ζωή του Χριστού είναι η ίδια η κατεξοχήν ερωτική ζωή. Έρωτας προς το πρόσωπο. Ερωτική ζωή χωρίς το στοιχείο το σωματικό βέβαια. Και έχει υπερβεί αυτό το στάδιο. Έβλεπε τον κάθε άνθρωπο ως έναν εραστή του. Ως έναν άνθρωπο που θέλει να αναγνωρίσει, να αναγεννηθεί μέσα από αυτόν, να το προσεγγίσει, να δει το μυστήριο. Όλους τους ανθρώπους. Έτσι τους έβλεπε ο Χριστός. Και τώρα βέβαια, okay, καλά όλα αυτά θα μου πείτε, αλλά τι γίνεται με τα σαρκικά πάθη που λέμε. Αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα του Ιερόνιμους Μπος, ενός Ολλανδού καλλιτέχνη του 16ου αιώνα, νομίζω, που έχει κάνει πολλά στιγμή της κόλλας, την έχω βάλει επίτηδες, είναι λίγο βαριά, αλλά τι γίνεται με τα σαρκικά πάθη, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί υπάρχει αυτό. Δεν το έβαλε αυτό ο Χριστός, η Εκκλησία, η Ορθοδοξία. Δεν το έβαλαν για να σε καταπιέσουν, να σε περιορίσουν, ρε παιδί μου, επειδή α, δεν πρέπει να τα κάνεις αυτά, γιατί πρέπει να περιοριστείς. Ποια είναι η ουσία που περιορίζει τα σαρκικά πάθη, όπως λέμε, σου λέει, εσύ ο σκοπός, ο ίδιος που είπε ο Χριστός, ο σκοπός να σταμακολουθείς είναι να αγαπάς τον άλλον. Το σαρκικό πάθος είναι το άκρος αντίθετο από την αγάπη για τον άλλον. Το σαρκικό πάθος τι είναι, εγώ αγαπάω τον εαυτό μου, θα πάρω από εσένα αυτό που θέλω εγώ, και όχι μόνο θα βεβηλώσω το σώμα σου. Γιατί βεβηλώνω το σώμα σου για να πάρω εγώ αυτό που θέλω, βεβηλώνω και το πρόσωπό σου. Γιατί δεν σε βλέπω σαν ψυχοσωματική ενότητα. Εσύ για μένα είσαι ένα σώμα με το οποίο εγώ μπορώ να περάσω καλά. Αυτό αφορά όλα τα είδη σαρκικών παθών, τα παραφύση και τα εμφύση. Αλλά είναι μια διαστρέβλωση της αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό είναι. Δεν είναι ένας κανόνας που μπήκε απλά, δεν καταλαβαίνουμε γιατί. Είναι κυριολεκτικά το άκρος αντίθετο από την αγάπη για τον άλλον, είναι το σαρκικό πάθος. Το απόλυτα αντίθετο είναι. Τον βλέπεις τον άλλον όχι ως μια ψυχοσωματική ενότητα, όχι ως ένα πρόσωπο, τον βλέπεις ως κάτι με το οποίο μπορείς να περάσεις καλά. Και αν μου πει κάποιος ότι ναι, αλλά και αυτός έτσι με βλέπει, οπότε και αυτός περνάει καλά, μπράβο φίλε. Κάνε και τον εαυτό σου αντικείμενο για τον άλλον. Διπλό το κακό. Όχι μόνο βεβηλώνεις τον άλλον, βεβηλώνεις και τον εαυτό σου, που είναι εικόνα Θεού. Γι' αυτό έχει μπει αυτό με τα σαρκικά πάθη. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Λένε γιατί. Γιατί εμένα η ουσία μου είναι να αγαπήσω τον συνάνθρωπο. Όταν κάνω αυτά τα πράγματα, ας πούμε, πώς να το πω, είναι το άκρος αντίθετο της διδασκαλίας. Πώς αγαπάω τον άνθρωπο όταν διαρκώς το χρησιμοποιώ για να περνάω καλά. Πώς τον αγαπάω, πού είναι η αγάπη. Βέβαια, εντάξει, δεν είπαμε τώρα αυτό και τα σαρκικά πάθη είναι κακά. Εντάξει, δεν θα τα κάνω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κατανόηση υπάρχει. Χαρακτηριστικά έχω βάλει τον Άγιο Μαρτινιανό, ο οποίος είχε γίνει ασκητής. Και λέει ότι είχε έρθει μια γυναίκα η οποία είχε πονηρές σκέψεις στο μυαλό και ήθελε να πέσει σε αμαρτία μαζί του. Αυτός το κατάλαβε, την έβαλε στο κελί του. Και μετά το κατάλαβε, αυτή έχει την πέφτει πρακτικά, το κατάλαβε αυτός και ήταν τόσο δύσκολο, λέει, το να ξεπεράσει την αμαρτία. Δεν είπα απλά, α, όχι, ρε, εγώ είμαι χριστιανός, δεν κάνω σαρκικά πάθη, εντάξει, τέλος. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα έτσι. Έχουμε επίγνωση το τι είναι ο άνθρωπος και ποιες είναι οι ορμές του. Λέει, έπεσε μέσα στη φωτιά. Είχε ανάψει φωτιά για να σταθούν και βούτυξε, λέει, μέσα στη φωτιά και λέει: αν δεν μπορείς να υποφέρεις τη φωτιά της γέννας, η κόλαση, αφού ποθείς την αισχρή ειδονή, υπάρξου στη γυναίκα και πήγαινε μαζί της. Πήγαινε να καείς ζωντανός από να πέσει στην αμαρτία. Ακραίο παράδειγμα εννοείται. Εντάξει. Απλά είδαμε πόσο ορμή και οι ίδιοι άγιοι έτσι, είχαν για αυτό το πράγμα. Δεν είναι κατακεραυνώνουμε, κάνουν σαρκικά πάθη. Καταλαβαίνουμε πόσο ο άνθρωπος έχει την τάση αυτή. Λέει μάλιστα η γυναίκα αυτή συγκλονίστηκε τόσο με αυτό που πήγε και έγινε μοναχή και λέει ο Άγιος μετά από κάποιες μέρες γιατρεύτηκε το σώμα του. Ωραία, για να φτάσουμε και σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Κάποιος θα πει: οκ, καλά, ο Χριστός τα είπε, αλλά να σου πω κάτι. Αυτό μια χαρά δεν ήταν. Εντάξει, ξέρω εγώ. Ο έρωτας με το άλλο πρόσωπο, έχουμε μαζί το δικό μας κόσμο. Τι ωραία, περνάμε καλά, βιώνω αυτό το κάλλος του άλλου, το μυστήριο του προσώπου.
τι έχει να προσφέρει, ρε παιδί μου, η Ορθοδοξία παραπάνω σε αυτό. Τι έχει να προσφέρει κάτι, μάλλον να το περιορίσει μπορεί. Θέλω να επαναφέρω λίγο κάτι που είπαμε στην αρχή. Το quote αυτού του Πλάτωνα λέει: «Η απόλυτη ερωτική διαδικασία συνίσταται ακριβώς στο να αρχίσεις με τα ωραία εδώ κάτω και να φέρεσαι ανερχόμενος διαρκώς προς το απόλυτο κάλλος». Και λέω εγώ ένα σχόλιο. Αν αναιρέσεις το ρόλο του Θεού, ότι δεν υπάρχει ο Θεός, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω από σένα, περιορίζεις το βίωμα του έρωτα σε κάτι αποκλειστικά κοσμικό και ανθρώπινο, έτσι. Αφού δεν υπάρχει κάτι παραπάνω από από εσένα, το πρόσωπο με το οποίο είμαι ερωτευμένος, δεν υπάρχει σχέση, κάποια υπερβατική σχέση με τον Θεό. Όλα τελειώνουν στην κοσμικότητα, όλα τελειώνουν στην ηλικία αυτή κατάσταση, στο ωραίο αυτό βίωμα. Εδώ είναι, ωραίο είναι, αλλά τελειώνουν εδώ. Ποιο είναι το θέμα? Ότι έτσι, όταν αναιρούμε το ρόλο του κάτι παραπάνω από το ανθρώπινο, αποτρέπουμε την προσέγγιση του απόλυτου κάλους που λέγαμε, αφού δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Δεν υφίσταται κάτι πέρα από εσένα, υπάρχει εσύ. Και η ομορφιά, η οποία τη βιώνω τόσο ωραίο συνέστημα, σταματάει σε εσένα. Δεν υπάρχει το απόλυτο καλός. Και ποιος είναι ο μεγάλος κίνδυνος, ρε παιδί μου, σε αυτό? Είναι ότι το ζευγάρι αυτό, υπάρχει ο μεγάλος τόσο κίνδυνος που συμβαίνει βασικά, όπως λένε και οι φιλόσοφοι και οι διανοητές, ότι το ερωτευμένο ζευγάρι αποδρά από τους άλλους. Τι σημαίνει ότι αποδρά από τους άλλους? Μέσα σε αυτό το πολύ ωραία κατάσταση πέρα που βιώνουν οι δυο τους, οι άλλοι άνθρωποι δεν μετέχουν. Πολλές φορές μάλιστα κριτζάρουμε φουλ και λέμε αυτό δεν είναι. Βλέπουμε κάτι σε παράκια και λέμε: «Πού, εντάξει, ρε φίλε, έλεος, τώρα μπροστά μας κάνετε αυτά». Αυτή είναι η απόλυτη, η υπερβολική μορφή αυτού που λέμε ότι όταν ο κόσμος μου γίνεσαι εσύ, είσαι ο κόσμος μου, δεν υπάρχουν οι άλλοι άνθρωποι. Εσύ είσαι ο κόσμος μου. Οι άλλοι δεν συμμετέχουν στην ερώτα αυτό. Οι άλλοι αποκλείονται από τη σχέση μας. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Όπως είναι όντως πολύ ωραίο. Είναι αυτή η κατάσταση. Αλλά οι άλλοι άνθρωποι δεν παίζουν ρόλο. Αυτή είναι η κατάσταση των ερωτευμένων. Βλέπουμε τον Ryan Reynolds και την Blake Lively που βγάζουν τα tweet τα γλυκούλικα και λέμε: «Αχ, τι ωραία, ρε παιδί μου, να». Όντως, ωραίο είναι. Αλλά αυτή είναι ο ένας ο κόσμος του άλλου. Ωραίο είναι να είναι ο κόσμος του άλλου. Αλλά οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν ρόλο στη σχέση αυτή. Το απόλυτο κάλος που λέει ο Πλάτωνας, πού είναι? Το ρόλο του Θεού λοιπόν παίρνει ο άλλος. Ενώ η σχέση μας αποκτά την ύψιστη σημασία έναντι οτιδήποτε εκτός της. Κλασικό quote, είναι πολύ λάθος αυτό το quote, αλλά το λέμε. You and me against the world που λένε. Βάζω και κάτι εικόνες από καμιά ταινία. Εγώ και εσύ ενάντια του κόσμου. Και αυτό είναι ακριβώς το θέμα. Ότι είμαστε εγώ και εσύ ενάντια του κόσμου. Δεν είμαστε εγώ και εσύ με τον κόσμο. Δεν είμαστε εγώ και εσύ μαζί με τον κόσμο. Είμαστε εγώ και εσύ. Είμαι εγώ εγκλωβισμένος στα δικά σου μάτια. Και εσύ στα δικά μου. Ωραίο είναι όσο το περνάμε. Αλλά οι άλλοι άνθρωποι δεν παίζουν ρόλο. Οι άλλοι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Δεν είναι ένα βίωμα καθολικό. Νομίζω ότι ο έρωτας ομορφαίνει τη ζωή μου γενικά. Δεν ομορφαίνει μόνο στα δικά σου μάτια και στα δικά μου μάτια. Πώς συμβαίνει αυτό το βίωμα, το υπερβατικό, το βίωμα που ξεπερνάει και εσένα, είναι το βίωμα του κοινού σκοπού, που αναγνωρίζει ότι υπάρχει κάτι ανώτερο και από εσένα. Υπάρχει αυτό που λέμε το βίωμα το θεϊκό. Αυτό κάποιος άνθρωπος που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, δεν έχει σχέση με τον Χριστό, δεν μπορεί να το καταλάβει τι είναι αυτό που λέμε. Μάλιστα οι περισσότεροι, γνωρίζοντας από κάποιους φίλους, που ας πούμε έχουν πει ότι ξέρεις εγώ πιστεύω και λέει και άλλοι εγώ πιστεύω και ας πούμε έπρεπε να το λήξει κάποια στιγμή επειδή έβλεπε ότι δεν υπήρχε αυτή η σχέση και η κοπέλα του λέει μα δεν καταλαβαίνω αφού και εγώ πιστεύω δεν καταλαβαίνω τι σε πειράζει γιατί οι άνθρωποι νομίζουν ότι το βίωμα το θεϊκό είναι κάτι προσωπικό δικό μου έχω, πώς έχω το χόμπι μου να παίζω μπάλα πιστεύω κιόλας και εσύ έχεις το χόμπι σου δεν με επηρεάζει. Αυτό βίωμα το θεϊκό είναι κάτι κοινό του ζευγαριού προς ένα κοινό στόχο και έτσι πρέπει να είναι. Και έτσι ανοίγει αυτή η δίωδος της αθανασίας. Αλλιώς όλα τελειώνουν στο κοσμικό. Καλά είναι, οι ερωτευμένοι όντως είναι πολύ ωραία. Αλλά υπάρχει και το επόμενο στάδιο. Το στάδιο το ότι μαζί βλέπουμε κάπου. Δεν εγκλωβίζομαι εγώ στα μάτια σου και στα δικά μου. Γιατί οι άλλοι άνθρωποι έτσι δεν παίζουν ρόλο. Και μπορούν να σκοτώσουν όλο τον κόσμο για να είσαι εσύ καλά. Αυτό είναι ο συμβαίνει. Ο ερωτευμένος θα σκότωνε τους πάντες για να είναι καλά η γυναίκα του. Αλλά αυτός ο έρωτας είναι ένα σκαλί κάτω από τον έρωτα, τον απόλυτο, όπως λέει και ο Πλάτωνας. Οι εραστές. Δεν δραπετεύουν από τον κόσμο εγκλωβισμένοι ένα στη ματιά του άλλου, αλλά κρατώντας τα χέρια σφιχτά, οδεύουν προς τον υπέρτατο σκοπό, προς την αυτοπραγμάτωση, προς τον Θεό. Αυτό ονομάζουμε απόλυτο έρωτα. Αυτός είναι ο έρωτας που έχει ξεφύγει πλέον από το ανθρώπινο. Είναι ο έρωτας που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Είναι ο έρωτας που ευωδιάζει. Έτσι. Είναι το παραπάνω σκαλί, και αυτοί οι άνθρωποι φαίνονται πόσο ερωτευμένο είναι. Και γι' αυτό είναι και τεράστια εννοείται η αξία του γάμου. Η αξία του γάμου είναι η αιώνια βούληση του Θεού για τον τρόπο της σχέσης. Η βαθιά κοινωνία των ανθρώπων.
Με το γάμο επισφραγίζει ο Θεός τη σχέση αυτή που στοχεύετε εσείς, την επισφραγίζει και σου λέει είμαι και εγώ μέρος της τώρα. Μαζί, έτσι, το μυστήριο όπως λέμε, γίνεστε μια σάρκα. Αυτό δεν ξέρουμε πώς συμβαίνει θεολογικά. Είναι ένα μυστήριο. Και λένε πολλοί, αν το ξανακούσω αυτή την άποψη, δεν ξέρω τι θα πάθω, που είναι έλα μωρέ, ο γάμος ένα χαρτί είναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι που έχουν τη, λένε εγώ έχω την πέσα μου ρε, σου δίνει το λόγο, το λόγο μου ρε εσύ. Και ο γάμος τι είναι στην ουσία, βγάλει το θεολογικό από το έξωση, βγάλει το. Ο γάμος μπαίνει μπροστά στα αγαπημένα σου πρόσωπα και στους φίλους σου και λες μάγκες μου υπόσχομαι ότι θα μείνω με αυτό το άτομο. Δίνεις το λόγο σου ότι θα μείνεις με αυτόν. Δεν είναι, βγάλε το θεολογικό, έχεις δώσει το λόγο σου για κάτι. Και δεν έχει σημασία αν το πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Δεν είναι απλά ένα χαρτί, είναι μια τελετή. Σε όλους τους πολιτισμούς που έχουν υπάρξει στην ανθρωπότητα υπήρχε τελετή του γάμου. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Κάτι κατάλαβαν τι σημαίνει. Έτσι. Και βέβαια, αν βάλουμε και το μυστηριακό της υπόθεσης, λένε ότι δεν γίνεται πλέον δύο, αλλά είναι μία σάρκα. Έτσι, στο γάμο. Γινόμαστε ένα πρόσωπο. Ενώπιον του Χριστού γινόμαστε ένα πρόσωπο. Ο Γέροντας Εμιλιανός, ο Σίμωνα Πατρίτης, όσο τον ξέρετε, έχει πεθάνει τώρα, έλεγε ότι όταν εμφανιστείς μπροστά στον Θεό, θα πρέπει να λογοδοτήσεις για το πόσο ανάπαυσες το σύζυγο ή τη σύζυγό σου. Είναι πολύ βαρύ αυτό. Πόσο την ανάπτυξη. Έχει πολύ σημασία. Δεν λογαριάζει σε ένα ξεχωριστό άτομο πλέον, αλλά ως μια ενότητα ψυχοσωματική. Και βέβαια μπαίνουμε εδώ πέρα, ίσως το άργησα λίγο, αλλά επειδή δεν ήθελα να σταθώ πολύ, στο αμφιλεγόμενο θέμα, η αξία της εγκράτειας. Ήρθαν πολύ στην ομιλία, περίμενα, όχι, θα πούμε για το σεξ με το γάμο, φιλέ. Να δούμε τι γίνεται με αυτό και μας καταπιέζουν και εντάξει, εσύ είμαι 20, δεν μπορώ να παντρευτώ τώρα, θα παντρευτώ στα 28, τι θα κάνω. Η αξία της εγκράτειας. Έχει αξία η εγκράτεια, επειδή έχει αξία ο γάμος. Αν δεν υπήρχε ο γάμος, δεν θα έχει αξία η εγκράτεια. Γι' αυτό και λέμε για προγαμιές σχέσεις, επειδή είναι πριν από το γάμο, επειδή έχει το γάμος. Αν δεν έχει το γάμος, δεν είπαμε προγαμιές σχέσεις. Τώρα, τι είναι το νόημα της εγκράτειας. Ρε φίλε, άκου, αν πας σε ένα κλαμπ και κάνεις σεξ με μια κοπέλα, ή αν βγαίνεις και κάνεις απλά με κάποιες κοπέλες κάτι, δεν είναι αμαρτία επειδή έκανες σεξ με το γάμο. Έχεις παραβεί άλλα 20 πράγματα πριν. Δεν είναι, πάτε, έκανα σεξ με το γάμο, πήγαμε μια κοπέλα απλά. Που μόλις γνώρισα. Θα σου πει ρε φίλε, δεν είναι λάθος γι' αυτό. Είπαμε ήδη γιατί για την Ελλάδα. Δεν είναι στο πρόσωπο της άλλης. Την ευεβήλωσες. Χρησιμοποιήσεις όμως ένα απλά αντικείμενο. Το λάθος δεν είναι ότι πήγες με κάποια κοπέλα πριν να παντρευτείς. Το λάθος αυτό το λέμε για άτομα από τα οποία είναι σε σχέση. Το λάθος είναι ότι έχεις πέσει σε άλλα 10 παραπτώματα στην πορεία. Για να ξέρουμε λίγο τι είναι τα πράγματα. Το να πας να κάνεις κάτι με κάποιες κοπέλες ή απλά να κάνεις κάτι δεν είναι αμαρτία επειδή έκανα σεξ με το γάμο. Να το ξέρουμε αυτό. Έχεις κάνει άλλα χειρότερα πράγματα από αυτό. Για να μην δίνουμε σε αυτό μας αυτήν την αξία. Εντάξει, μωρέ, είσαι εκτός το γάμο. Έκανε να κάνω, μην το κάνω. Όχι, φίλε, έχεις κάνει κάτι χειρότερο από αυτό. Να το ξέρουμε. Η αξία της εγκράτειας αφορά τα άτομα που είναι σε σχέση. Πρώτον. Δεύτερον, που είναι ερωτευμένα. Έτσι. Και τρίτον, τα άτομα τα οποία θέλουν να παντρευτούν. Για αυτά μιλάμε για την εγκράτεια. Εκτός αυτών των πλαισίων, είναι λάθος για άλλους λόγους να κάνεις σεξ. Το να πας σε ένα σαρκικό πάθος. Για άλλους. Όχι για αυτούς που λέμε τώρα. Και τώρα θα σου πει κάποιος, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά είμαι μια κοπέλα. Πες, μπορεί να πιστεύει κι αυτή, θέλω να την παντρευτώ, δεν θα προχωρήσουμε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Η αξία της εγκράτειας γιατί έχει αξία. Γιατί ακριβώς στην Ορθοδοξία, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, όσο το μελετάει κανείς το καταλαβαίνει, δίνει τεράστια αξία στη σεξουαλική επαφή η Ορθοδοξία. Τεράστια. Όχι μόνο της δίνει αξία, της δίνει υπερβολικά πολύ μεγάλη αξία. Στην εποχή που ήρθε ο Χριστός, υπήρχε το νεοπλατωνικό κίνημα. Το νεοπλατωνικό κίνημα έλεγε ότι το διηστικό νεοπλατωνικό κίνημα. Ο διηισμός σου λέει υπάρχει το πνεύμα, υπάρχει το σώμα είναι κακό, το πνεύμα είναι καλό. Στο νεοπλατωνισμό λοιπόν, όταν ήρθε ο Χριστός ήταν αυτά, έτσι. Οι φιλόσοφοι τότε έλεγαν ότι δεν πρέπει να έχεις καμία επαφή με το σώμα του άλλου. Αυτό είναι ο πλατωνικός ερώτας που λέμε, δεν το αποπλάττουμε σε αυτό. Δεν είναι του Πλάτωνα η ιδέα, είναι των νέων Πλατωνιστών. Οπότε αυτοί έλεγαν ότι το σώμα είναι κακό, δεν πρέπει να έχουν επαφή. Ταυτόχρονα υπήρχε το αντίθετο άκρο που είναι όπως η Κόρινθος, που ήταν γεμάτη πόρνες. Οπότε απλά πήγαιναν και έκαναν κάτι εκεί. Όταν ήρθε ο Χριστός, για πρώτη φορά μπαίνει ξαφνικά τόσο έντονα η ουσία της σεξουαλικής επαφής. Αποκτά ουσία, επειδή ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ενότητα. Και γιατί λέμε ρε παιδί μου την εγκράτεια μέχρι το γάμο. Γιατί σου λέει πρακτικά ρε παιδί μου Θεός. Έχεις βρει τον άνθρωπό σου, okay. Είσαι ερωτευμένος τον άνθρωπό σου. Στοχεύεις να παντρευτείς τον άνθρωπό σου. Δεν μπορείς να με βάλεις πρώτα στη σχέση επίσημα και μετά να προβείς σε μια τόσο σημαντική πράξη. Εδώ κάνουμε προσευχή πριν φάμε το φαγητό μας. Κάνουμε προσευχή. Δεν κάνω προσευχή πριν δώσω το σώμα μου και την ψυχή μου σε κάποιον. Όχι, γιατί εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι λέμε και γενικά και στη σχέση το κάνουμε αυτό, αλλά πόσο μάλλον αυτές τις σχέσεις. Λέμε ότι εντάξει, μωρέ, είμαι σχέση με μια κοπέλα, πιστεύω και όλα στα πηγαίνω και στην εκκλησία, αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορώ. Οπότε κάνω λίγο στην άκρη τώρα το Θεό, περνάω λίγο καλά.
θα δούμε τι θα προκύψει. Δηλαδή αυτό δεν είναι μια παράνοια. Λες στο Θεό, εντάξει, κάτσε λίγο τώρα, τώρα δεν με βολεύει ρε φίλε, εντάξει, 22 χρονών είμαι, τι θα κάνω, κάνε λίγο στην άκρη, μετά μπορεί να σε χρειαστώ. Είναι, γι' αυτό είναι η ίδια η αμαρτία. Δεν γίνεται να μην βάλεις τον Θεό μέσα στην πιο σημαντική πράξη του Ιησού. Και εννοείται κατανόηση υπάρχει. Έτσι, ένα φοβερό παράδειγμα που είχε πει νομίζω ο Άγιος Πορφύριος είναι ότι έλεγε νόμιμο πρόσφορο. Σαν να πας ένα πρόσφορο στην εκκλησία. Αν πας ένα πρόσφορο στην εκκλησία, εννοείται δεν θες να το πας φαγωμένο, έτσι. Αλλά αν πεινάσεις πάρα πολύ, μπορεί να πεθάνεις πείνας, ρε παιδί μου, στον δρόμο, δεν αντέχεις άλλο, και τσιμπήσεις, το πας πρόσφορο στην εκκλησία, θα σου πει ο Θεός, εντάξει, το τσίμπησες, εντάξει, αλλά πείναγες, το καταλαβαίνω, αλλά μην το φέρεις τσιμπημένο, ρε φίλε. Κατανόηση υπάρχει σε αυτά τα ζητήματα. Ξέρουμε ότι είμαστε άνθρωποι και οι πνευματικοί ήδη από τη δεκαετία του 90 είχαν αρχίσει να είναι πιο επίοικοι με αυτό το ζήτημα. Δεν κόβουμε κεφάλια, ούτε πιο σοβαρή αμαρτία είναι, ούτε θα πάω στην κόλαση επειδή προχώρησα μια κοπέλα που παντρευτώ. Αλλά ξαναλέω, θέλω να τονίσω, το να προχωρήσει μια κοπέλα που παντρευτεί είναι αμαρτία στο κομμάτι αυτό, αν έχετε το στόχο του γάμου έτσι κι αλλιώ. Αν δεν υπάρχει αυτό, έχει παραβεί άλλα 20.000 πράγματα πριν. Για να ξέρουμε τι δίνουμε και πώς καταλογίζουμε τις αμαρτίες. Να ξέρουμε. Δεν με περιορίζει εμένα η πίστη επειδή αχ, δεν μπορώ να κάνω σεξ ρε φίλε με κοπέλες όπως να είναι. Φίλο, αυτό θα είναι λάθος έτσι κι αλλιώς. Το είπαμε τόση ώρα γιατί είναι. Αν νομίζεις ότι η Εκκλησία σε περιορίζει γι' αυτό, πολύ κρίμα. Θα πρέπει να έχεις ηθικούς φραγμούς έτσι κι αλλιώς για αυτά τα πράγματα. Και βέβαια θέλω να βάλω κάποια λόγια του Αγίου Πορφυρίου που γιόρταζε χτες, ο οποίος έλεγε: προσοχή, αυτά έλεγαν οι Άγιοι. Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Ο κόσμος σου λέει: ναι, μωρέ, το σεξ είναι κακό για την Εκκλησία και τέτοια. Λέει: ο σαρκικός έρωτας μέσα στο γάμο βοηθάει στο πνευματικό. Σιγά σιγά το ζευγάρι ενώνεται πολύ και με το σαρκικό έρωτα και με το πνευματικό, προχωράει προς το πνευματικό και στο τέλος μένει αυτός, ο πνευματικός, και δεν έχει ανάγκη από το σωματικό. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να προχωρήσει πολύ στο πνευματικό. Ο σαρκικός έρωτας δεν είναι μόνο για τεκνογωνία. Βοηθάει στο πνευματικό έρωτα, αλλά μέσα στο γάμο, με την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Η έξω από το γάμο σχέση αλλάζει σε λίγο και γίνεται βάσανο. Μπερδεύει και βασανίζει τους ανθρώπους. Αυτό γιατί το βάζω, για να ξέρουμε τι λέγανε οι Άγιοι. Γιατί εγώ, επειδή έχω κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση, ακούγονται πολλές απόψεις. Ο Χριστός δεν είπε ποτέ για το σεξ ότι είναι κακό, ο Χριστός δεν είπε εκείνο και που το λέει στην Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, όσο μελέτησα, όσο έχω ψάξει για το ζήτημα, όλοι οι Άγιοι συμφωνούν σε αυτό το πράγμα. Όλη η παράδοση της Εκκλησίας λέει αυτό το πράγμα. Όλοι. Και ότι την τεράστια σημασία που έχει η σεξουαλική πράξη στο γάμο, το λέει αυτό. Δεν το υπονομεύουμε. Γι' αυτό και δεν είναι τόσο βαρύτητα σε αυτό, αλλά και την πόσο σημαντικό είναι κανείς να προβεί σε αυτό το πράγμα μέσα από το γάμο, έτσι. Και για να μην καθυστερήσω άλλο, θέλω να επαναφέρω λίγο αυτό το quote που λέει: ω ζωή μου είσαι το μέτρο που οφείλω να αγαπήσω με όλες μου τις δυνάμεις. Και αν ακόμα δεν είμαι άξιος να σε αγαπήσω όσο πρέπει, τουλάχιστον έχω ζωηρό πόθο να σε αγαπήσω όσο χρωστάω και οφείλω. Τα λόγια κάποιου ερωμένου για τη γυναίκα του. Σας είπα ψέματα. Δεν είναι αυτό. Στην αρχή, επίτηδες το κάνω όμως. Το κόντ είναι αυτό. Ω Κύριε η ζωή μου, είσαι το μέτρο που οφείλω να αγαπήσω με όλες μου τις δυνάμεις. Και αν ακόμα δεν είμαι άξιος να σε αγαπήσω όσο πρέπει, τουλάχιστον έχω ζωηρό πόθο να σε αγαπήσω όσο χρωστάω και οφείλω. Και συνεχίζει. Ω Κύριε γλυκύτατε χορηγέ της γαλήνης, πότε θα με ικανοποιήσεις να δω την άφθαρτη ζωή του μακάριου σώματού σου, που δεν μπόρεσα να φιλήσω τα σημάδια των πληγών και τις τρύπες των καρφιών. Δεν θα σταματήσει ποτέ ο φλογερός μου τούτος πόθος όσο θα βρίσκομαι σε τούτη τη ζωή. Να μπορούσα να σε έβλεπα η χαρά της καρδιάς μου που τόσο ποθώ. Και κλείνει. Εσένα ποθώ και αγαπώ και λατρεύω και μονάχα κοντά σου θα βρω την αληθινή και αθάνατη ζωή. Με τον πόθο για σένα στενάζει διαρκώς η ψυχή μου και φλέγεται την καρδιά μου από τούτη την αγάπη για σένα. Εγώ προσωπικά δεν έχω διαβάσει πιο ερωτικά λόγια στη ζωή μου και αυτά είναι τα λόγια που είπε ο Ιερός Αυγουστίνος για το πρόσωπο του Χριστού. Για το πρόσωπο του Χριστού τα είπα αυτά τα λόγια. Δείτε εδώ τι λέει. Εσένα ποθώ και αγαπώ και λατρεύω και μονάχα κοντά σου θα βρω την αληθινή και αγαθάνη ζωή. Αληθινός έρωτας. Έτσι, που αφηρούσε και το σώμα. Λέει πόσο ποθώ, πόσο καίγομαι για τον έρωτα. Και αυτή είναι η μεγάλη έννοια και θέλω εδώ να καταλήξω. Η έννοια του θείου έρωτα. Αυτό είναι λίγο κάτι ξένο. Μας φύγει κάτι πολύ, πολύ απόμακρο. Εμείς έχουμε δει τι είναι ο έρωτας. Έχουμε πει ότι ο έρωτας είναι για ένα πρόσωπο που κολλάει ο Χριστός. Ο Χριστός. Γι' αυτό είναι η ουσία της Ορθοδοξίας. Αλλά ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Όπως είπαμε, είναι θρησκείες. Σύστημα αξιών είναι μωρέ που ακολουθείς για να επιβραφτείς την μεταθανάτια ζωή. Αυτό νομίζει η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία, και αυτό είναι η ουσία της Ορθοδοξίας, σύμφωνα με τους Αγίους και την Καινή Διαθήκη, είναι να ερωτευτεί κανείς το πρόσωπο του Χριστού. Να ερωτευτεί
το πρόσωπο του Χριστού. Είχα ρωτήσει τον πατέρα Λουδοβίκο σε μια συνάντηση με το Αντίφωνο, του λέω τι σημαίνει να πιστεύω στο Χριστό, γιατί με προβλημάτισε πολύ. Τι σημαίνει, και λέει: να πιστεύει στο Χριστό σημαίνει να είσαι ερωτευμένος μαζί του. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Λέω ότι ορίζουμε την πίστη ως τον έρωτα με το ίδιο το πρόσωπο. Αλλά ξαναλέω: ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Όταν λες ότι πιστεύει ότι το ίδιο, σου λέει: ακολουθεί κανόνες, μωρέ. Αυτό είναι. Όλα υπάγονται και στοχεύουν στον έρωτα με το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Χαρακτηριστικά λέει στην Παλαιά Διαθήκη: Ιέ μου, δώσ' μου συν καρδίαν. Δώσ' μου την καρδιά σου. Ή ο Χριστός στο πρόσωπο του Πέτρου λέει: αγαπάς με πλέον τούτον. Αγαπάς με, φιλείς με. Ερωτικά λόγια λέει ο Χριστός απέναντι σε αυτούς που θέλουν να είναι κοντά του. Αγαπάς με, φιλείς με, έτσι. Και βέβαια και στην ακολουθία της μετάληψης που λέμε: έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Έτσι. Αυτά είναι καθαρά λόγια έρωτα, γνήσιου έρωτα προς ένα πρόσωπο, έτσι. Όλη η ουσία του χριστιανισμού, όλη η ουσία της πίστης στο Χριστό είναι να ερωτευτεί κανείς το πρόσωπο του Χριστού. Οι κανόνες εντός εισαγωγικών δεν υπάρχουν για να σε περιορίσουν, ούτε όπως είναι στο Ισλάμ, για να έχεις το Θεό ικανοποιημένο. Οι κανόνες υπάρχουν για να προετοιμαστείς να σου αποκαλυφθεί ο έρωτας του Χριστού, που ήδη υπάρχει σε σένα. Ο Χριστός είναι ήδη ερωτευμένος με το κάθε πρόσωπο. Όσο κανείς έρχεται πιο κοντά, τόσο βιώνει αυτό το θείο έρωτα. Και τόσο ερωτεύεται και αυτός. Η αμοιβαία κατάσταση που λέγαμε. Αυτό είναι η ουσία της Ορθοδοξίας. Αν κάποιος ρωτήσει λοιπόν γιατί για τα συστήματα αυτά και εσύ πιστεύεις, μωρέ και τέτοια, ίσως θα πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι η Ορθοδοξία στη βάση του. Για να κλείσω λοιπόν. Ψάχνουμε τον έρωτα. Όλοι μας. Ψάχνουμε τις σχέσεις, πιστεύουμε κιόλας, έχουμε λες το θέλω κάποια καλή κοπέλα να βρω, μέσα από το Χριστό όλα, μέσα από κάτι ουσιαστικό, δεν θέλω να συμμετέχω στο hook-up και όλα αυτά τα σχετικά. Ψάχνουμε, δεν μας γεμίζει ρε παιδί μου, από εδώ άλλοι είναι σε σχέση και πάλι είναι λίγο προβληματισμένοι, λένε κάτι δεν νιώθω ρε παιδί μου τόσο γεμάτο όσο νόμιζα ότι είναι. Δηλαδή νόμιζα ότι είναι κάτι παραπάνω ερώτηση από αυτό, όσο είναι σε σχέση, το λένε αυτό. Κάτι πάντα μας λείπει και νομίζω ότι ίσως πρέπει να ψάχνουμε αυτό το πράγμα έτσι, με το άλλο άτομο. Είναι ένας πόθος που καίει στον άνθρωπο. Αλλά ίσως είναι καιρός από το να σκαλίζουμε στο χώμα τόσο πολύ, να κάνουμε ένα βήμα, να σταματήσουμε λίγο και να κοιτάξουμε τον ίδιο τον έρωτα. Γιατί ο έρωτας είχε πρόσωπο. Όταν λέμε για έρωτα, είχε πρόσωπο. Αυτό που βιώνουμε για ένα άλλο άτομο είναι ένα μέρος του προσώπου αυτού. Έτσι. Ίσως θα πρέπει να σταματήσουμε λίγο τόσο μανιακή κυνήγη του έρωτα αυτού, των ατόμων. Αυτή η κοπέλα, όχι, δεν είναι για μένα αυτή. Θα βρω κάτι άλλο και δεν βρίσκω, αλλά είμαι σε σχέση, αλλά δεν πάει πολύ καλά. Θέλω να κάνω και σεξ ταυτόχρονα, θέλω να περιοριστώ, δεν πρέπει. Ίσως από όλα αυτά να πρέπει λίγο να κοιτάξουμε την ουσία αυτών των πραγμάτων. Όπως ξαναείπαμε, ο έρωτας προσωποποιήθηκε. Ό,τι λέμε για έρωτα, όλες οι ιδιότητες του έρωτα συγκεντρώνονται σε ένα πρόσωπο. Σε αυτό εδώ το πρόσωπο. Στο πρόσωπο του Χριστού συγκεντρώνονται όλες οι ιδιότητες του έρωτα. Και αυτά δεν είναι τώρα θρησκευτικά λόγια του κατηχητικού που λέμε. Αυτά είναι τα λόγια που λέει η Καινή Διαθήκη, αυτά είναι τα λόγια που ξέρουμε ότι ισχύουν. Γράφει ένας καθολικός θεολόγος κάτι πολύ συγκλονιστικό. Λέει: Θεέ μου, είμαι δικός σου, είσαι δικός μου. Πόσο θα ήθελε κανείς να ακούσει κάποιον του λέει: είμαι δικός σου. Ανώτερο και από το σ' αγαπάω είναι. Εγώ αγαπάω και ένα νεκρό μου φίλο. Να αγαπάω, το σκέφτομαι όποτε θέλω. Άλλο πει είμαι δικό σου. Την κατάσταση αυτού του έρωτα που τόσο αναζητάμε και καλά κάνουμε, είναι η ουσία τη ζωή. Κάποιοι άνθρωποι τη ζούσαν καθημερινά και συνέχεια. Και αυτά τα ξέρουμε. Μα τα έχουν πει, τα βλέπαμε. Πήγαιναν στον Άγιο Παΐσιο, τώρα από όλο τον κόσμο να δουν τον Άγιο Παΐσιο. Πήγαιναν να του δουν. Κάτι είχε αυτό ο άνθρωπο. Βιώνει τον έρωτα. Ο Άγιο Παΐσιο με τελικό στάδιο καρκίνου λέει, το ρώταγαν πώ είστε πάτερ και έλεγε να σηκωθώ να χορέψω ένα τσάμικο. Βίωνε τον έρωτα καθημερινά, όλη την ώρα, διαρκώς. Εγώ, επειδή είμαι στην ογκολογική, με τη σχολή και είμαι στην ογκολογική κλινική, σας το λέω: οι άνθρωποι που έχουν τελικό στάδιο καρκίνου, ούτε για αστείο το λένε αυτό, να σηκώσουν να χορέψουν ένα τσάμικο. Ούτε για αστείο, να γελάσουν, ούτε για πλάκα το σκεφτόντουσαν. Ο άλλος έλεγε να σηκωθούν να χορέψουν ένα τσάμικο. Βίωνε τον έρωτα. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό που θέλουμε, που αναζητάμε, που ψάχνουμε σε πρόσωπα, δεν το βρίσκουμε σε σχέσεις, κάποιοι το κατάφεραν. Και το κατάφεραν μέσα από το πρόσωπο του Χριστού, νομίζω. Και είπανε, είμαι δικός σου, είσαι δικός μου. Ίσως μόνο έτσι θα ευωδιάσει η ζωή μας και θα αποκτήσει τελικά το νόημα που τόσο πολύ ποθούμε. Ευχαριστώ πολύ.